Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτικοί και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ο Κουγιανός, κουμπάρε μου, έκλεισε η φανή μου. Καρέ, κουμπάρε μου, έκλεισε η φανούλα μου, δεν μπορώ. Ή βέβαια, άμα τσιρίζει και γλύφεις εκεί τους παοξίδες. Φωνάζεις, ρε. Τι φωνάζεις, την γκολ. Έχει κανένα συνδυασμό, αλλά Γκουαρδιόλα, να πούμε, η μπάλα να χαθεί, να πούμε, να γίνει καμία επική, ας πούμε, επίδεση και να πεις γκολ. Γίνεται καμία σέντρα, να πούμε, κάνει κανένα λάθος ο στόπερ. Πετάγεται εκεί ο Πρίγιοβης με το κεφάλι, να πούμε πέδαρας, πετάει τον γκολ. Σε κάνει ρε αίσθηση να φωνάξει. Καλ. Εντάξει. Θα φωνάξει γκολ. Να μπει καμιά γκολάρα, κάνα συνδυασμό. Α πω εγώ που να φωνάξει γκολ. Στο πρώτο γκολ του Πάου που έβαλε εδώ με την Μπενφίκα που έχασε 4-1, να πει γκολ. Γίνεται μια συνδυασμάρα, να πούμε. Εκπληκτική κομπίνα, να πούμε, στο φάουλ. Μπαμ. Πρώτη πάσα, δεύτερη πάσα στο πίσω δοκάρι πετιέται. Ο Πρίγιοβης το παίρνει με μία πάρτο μέσα. Αυτό να το πανηγυρίσω. Γκολ. Κάθε τσίρλα γκολ να πούμε που μπαίνει, να πούμε αρχίζει ο Κουγιανάς. Γκολ. Κουμπάρι μου, φωνή μου, κουμπάρι μου. Τέλος πάντων, τη βγάλουμε μόνη. Σήμερα τελευταία εκπομπή. Τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Γιατί εγώ τη Δευτέρα δεν θα έρθω. Θα αρχίσουν εδώ πέρα να τρώνε πάλι τα μελομακάρονα, να φουσκώνουν τα μάγουλά τους, να κλείνουν οι αρτηρίες τους κτλ. Και Τετάρτη που θα είναι πίτα σουρωμένοι όλοι, πάλι δεν θα έρθω. Θα έρθει ο Γρηγόρης ο Κόκκινος από την άδειά του. Χθες έπεσε από την μπανιέρα. Έσπα στον κόλο του, να πούμε. Παιδί μου, άνθρωπος, όταν δεν θέλει να δώσει ευθύνη στον εαυτό του, θα τρακάρει σε ένα δέντρο, να πούμε. Θα πει φταίει το δέντρο που βρέθηκε εκεί. Θα γλιστρήσει, να πούμε, στο δρόμο. Θα φταίει ο δρόμος, το οδόστρωμα, να πούμε. Εντάξει. Θα πέσει από την μπανιέρα. Τι είπε ότι έφταιγε, ρε παιδιά. Τα πλακάκια της μπανιέρας, λέει. Θα τα ξυλώσω, θα τα σκίσω, θα τα κάνω, θα τα ράνω. Ρε, ό,τι και να βάλεις κάτω. Άμα η φτέρτα σου γλιστράει, να πούμε, επειδή δεν πατάνε τα πόδια σου καλά κάτω και είσαι πλατύπους, να πούμε, και θα έπρεπε σαν πλατύπους να πατάς καλύτερα. Γιατί το πλατύ το πόδι πατάει καλύτερα κάτω. Τι να πω, ρε, γλίστρες από την πανιέρα ένας πισινός πιο μαύρος και από τα μούτρα του Πόκο Λόκο. Εμίλιος Γαβριλίδης στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, με φίλους πολλούς, χορηγούς για άλλη μια μέρα, αν και τελευταία μέρα της χρονιάς, αν και είστε πίτα σουρωμένοι περισσότεροι, τώρα δεν μπορώ να φανταστώ μερικούς στον δρόμο οι οποίοι πάνε σε δουλειά.
Τους δίνω τα συγχαρητήριά μου γιατί δουλεύουν Παρασκευή σε ένα Σαββατοκύριο πριν τη λήξη, τη δύση της χρονιάς. Μεγάλες κοροϊδάρες πρέπει να είναι αυτοί που είναι στο δρόμο. Και όταν βλέπουν τους άλλους πίτα σουρωμένους, να πούμε, με τα μελομακάρονα φουλ και το μάγουλο να φεύγει. Χθες πήγα γυμναστήριο, να πούμε. Μπαίνω στο γυμναστήριο, όχι τον μποξάδικο, γιατί αυτοί τα κλείσανε, τα κάνανε, τα ρημάξαν όλα, να πούμε. Φύγει ο δάσκαλος, να πούμε, τρεις μέρες. Άραξε την αρίδα του, γιατί πολλές ώρες πραγματικά. Πήγα εδώ στο δικό μου το γυμναστήριο, απέναντι από το Κιανό Σταυρό, να πούμε. Κατεβαίνω κάτω, με κοιτούσαν οι κοπέλες αδέρφες και ήμουνα από το πλανήτη Κρόνο, να πούμε. Γεια σας, χρόνια πολλά. Τι θες, μωρή, λέω, γιατί με μιλάς ευγενικά? Είστε ο μόνος πελάτης που ήρθε σήμερα να κάνει προπόνηση. Λέω, σοβαρά, πού είναι οι άλλοι? Οι άλλοι τρώνε, είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Ήρθες εσύ με στις γιορτές ηλίθιες, σαν να σου λέει, για να κάνεις προπόνηση. Λέω, θα μ' ανοίξεις, μωρή, λέω, το αυτό, πώς το λένε. Θα μ' ανοίξεις, λέω, τη σάουνα. Ναι, να σας την ανοίξω. Κλειστή, λέω, την έχεις. Μόνος είστε, τι να ανοίξω τη σάουνα? Α, μόνος είμαι, λέω, και ανοίξω τη σάουνα. Μην βάλω και σένα μέσα, λέω, και σε ψήσω, να πούμε, μέσα στη σάουνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε ότι η φίλη μας, η Ρενό, είναι πιστή στη διαχρονική σχέση της με το κοινό. Υποδίεται με επιτυχία το ρόλο του Άι Βασίλη και υποδέχεται αυτές τις γιορτές με μοναδικές προσφορές το κοινό της. Λοιπόν, αν επισκεφτείτε σήμερα την Lion Ελλάς Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, θα ανακαλύψετε τις γιορτινές προσφορές της Ρενό σε όλα τα μοντέλα. Γιατί φέτος τα δώρα τα φέρνει η Ρενό. Και όπως ξύπνησε η Ρενό τις παιδικές μου μνήμες, θυμάμαι εκείνη τη διαφήμιση, είσαι μικρός, δεκαετία του 70. Οι ξύπνοι οδηγούν Ρενό. Ήταν από τις πρώτες διαφημίσεις οι οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί τότε για τη Ρενό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πω το free to go λανσάρι. Το Flames to Go, μέσω του οποίου οι συνδρομητές μαζεύουν Flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Οι συνδρομητές μπορούν να συγκεντρώσουν Flames με κάθε τους κίνηση, όπως με ανανέωση χρόνου ομιλίας. Ύστερα μπορούν να τα εξαργυρώσουν με συμμετοχές σε όσους και σε όποιους διαγωνισμούς θέλουν, και πραγματικά είναι μια καταπληκτική προσφορά. Λοιπόν, αυτό το μήνα οι συνδρομητές μπορούν να διεκδικήσουν ένα καταπληκτικό Fiat 500, ένα ταξίδι στον προορισμό της επιλογής τους, αλλά και άλλα πάρα πολλά και απίθανα δώρα τεχνολογίας και επικοινωνίας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, τώρα να πω ότι τα Χριστούγεννα είναι η πιο ωραία περίοδος, γιατί είναι γεμάτη δώρα για όλους, πραγματικά. Φέτος όμως τα Χριστούγεννα, τα καταστήματα Wind, το ένα δώρο φέρνει το άλλο. Γιατί μπορείς να αποκτήσεις το smartphone της επιλογής σου από 200 ευρώ και πάνω και να πάρεις μαζί χριστουγεννιάτικη δώρο επιταγή αξίας έως και 200 ευρώ για την επόμενη αγορά. Και δεν σταματάει εκεί. Για αγορές με κάρτες της τράπεζας Πειραιός κερδίζεις 10% σε yellows, ενώ έχεις και τη δυνατότητα άτοκων δόσεων πόσες έως και 48. Λοιπόν, τι περιμένεις ακόμα στο σπίτι? Βγες έξω και επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα WIND, γιατί το ένα δώρο θα φέρει το άλλο. Έτσι, φίλε Εμίλιε, πήγες γυμναστήριο σήμερα? Θα πας μάλλον. Τι ώρα θα πας, βράδυ? Πάμε βράδυ παρέα. Να πούμε και στις σάουνες εκεί πέρα, τους βάλουμε να τις ανάψουν κτλ. Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Πολλά και διάφορα. Πολλά και διάφορα που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με μεταγραφές, οι οποίες είναι μια μεταγραφική περίοδος της πλάκας, να πούμε, θα έλεγα. Κοίνο που με κάνει εντύπωση την περίοδο των Χριστουγέννων είναι ότι βλέπω καθημερινά αυτές τις μέρες αυτόν τον Άι Βασίλη και μου τη σπάει, να πούμε, ο Άι Βασίλης. Γιατί μου τη σπάει ο Άι Βασίλης? Και προσπάθησα να βρω γιατί μου τη σπάει ο Άι Βασίλης. Ξέρεις γιατί μου τη σπάει ο Άι Βασίλης? Γιατί είναι χοντρός. Γιατί είναι ένας χοντρότατος, ένας απεσιότατος χοντρομπαλάς. Και είναι ο μοναδικός Άγιος ο οποίος είναι χοντρός. Αν δείτε στο χριστιανικό εορτολόγιο, αν δείτε στο χριστιανικό εορτολόγιο και πιάσετε μία-μία τις μέρες και δείτε μία-μία τις γιορτές και δείτε Αγίους αλλά και Αγίες και γυναίκες δηλαδή, δεν θα δείτε ποτέ κανένα χοντρό Άγιο. Ο Άγιος Φανούριος, ο Άγιος Θαράποντας, ο Άγιος Τηλιανός, ο Αημινάς, ο Αηλευτέρης, ο Άγιος Κωνσταντίνος, καλά ήταν και λίγο γομπάριο, ο Κωνσταντίνος σκότωνε κόσμο, να πούμε. Ο Άγιος Τρίφων,
όποιον Άγιο και να πάρετε, είτε είναι διάσημος, είτε ένας φουκαράς Άγιος, έτσι, επίπεδου Ηρακλή, ας πούμε, γιατί και οι Άγιοι έχουν τη λάμψη τους. Άλλος Άγιος είναι σαν τον Ολυμπιακό. Έχει άλλη λάμψη. Άλλος είναι σαν τον ΠΑΟΚ. Έχει άλλη λάμψη. Έχει άλλη, με άλλη γιορτή. Δηλαδή, του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Γεωργίου είναι οι Άγιοι του Champions League, να πούμε. Δηλαδή, αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι φέρουν εμπορικότητα στα μαγαζιά, κινείται το χρήμα, είναι και πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν αυτό το όνομα κτλ. Πας μετά στον Άγιο Τρίφωνα, στον Άγιο Λευτέρη, στον Άγιο ξέρω εγώ, Σεραφείμ. Αυτή είναι επίπεδο, ας πούμε, Άρη, Ξάνθης, Πανετολικού κτλ. Μετά πάνε άλλοι Άγιοι. Οι ασήμαντοι, η Β' Εθνική, του Ηρακλή, να πούμε. Δεν έχω δει σε όλο αυτό το εορτολόγιο, γιατί του έχω δει και στη φάτσα πατά, ξέρω εγώ, Άγιο Τάδε, Άγιο Διονύσιο, Αεροπαγίτη, Άγιο ξέρω εγώ, Τάδε. Δεν έχω δει, ρε παιδιά, έναν Άγιο που να είναι χοντρό όπως είναι ο Άι Βασίλης. Και ρωτώ το κοινό, όταν ανοίξουμε γραμμές, για ποιο λόγο λανσάρανε αυτή την Αμερικανιά το Άι Βασίλη και τον έχουν κάνει χοντρό με κάτι μαγούλε σαν το Βενιζέλο, με κάτι πισινούς να πούμε σαν το Κόκκινο, με κάτι κιλάρες να πούμε σαν το Πάγκαλο, και να έχει ένα βαρύ γέλιο, το οποίο γέλιο το Άι Βασίλη τολμώ να πω ότι είναι και λίγο πονηρό. Δηλαδή εγώ το παιδάκι μου, αν ακούσει ένα στον δρόμο που γελάει έτσι χω χω χω, δεν θα το αφήσω να το δώσει γλυφιτζούρι ή σοκολάτα στα 20 μέτρα. Θα πω ότι αυτός εδώ με αυτό το γέλιο χω 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 χω, σαν το μπούζο το ψεύτικο το γέλιο, να πούμε ότι αυτός ο τύπος, αυτός ο τύπος έχει κάτι το πονηρό, έχει κάτι το, έχει κάτι το λαμογιάρικο, να πούμε. Και έτσι λοιπόν ο Άι Βασίλης μου κάθεται στο λαιμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα μου πεις είσαι ρατσιστής με τους χοντρούς. Ναι, είμαι ρατσιστής με τους χοντρούς. Άλλοι μπορεί να είναι ρατσιστές με τους φαλακρούς, όπως είμαι εγώ. Να βλέπω φαλακρούλα δεν κάνω παρέα, γιατί μου τη δίνει η κασίδα του, να πούμε. Δεν γουστάρω εγώ αεροδρόμιο να βλέπω ή να χαϊδεύω ή να κάνω κτλ. Θέλω τον άντρα να έχει μαλλί, να έχει σγουρό μαλλί, σπαστό μαλλί. Δεν μ' αρέσουν οι καραφλοκόρακες, να πούμε. Δεκτό και πούμε, εγώ δεν πάω τους χοντρούς. Δεν πάω γιατί είναι αργή. Πάνε αργά. Σπάνια χοντρός θα πάει γρήγορα. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις χοντρών ανθρώπων οι οποίοι είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και έχω συναντήσει εγώ στη ζωή μου. Ένας φίλος μου προσωπικός έχει κάνει σπαγκάτο, ήταν παλιός Παλαιστής, έβαλε πολλά κιλά. Μου λέει, πα στοίχημα ότι μπορώ να κάνω σπαγκάτο. Μα είσαι χοντρός, του λέω. Κι όμως, χωρίς ζέσταμα, χράτσε το άτιμο, τραβάει ένα σπαγκάτο και έχω μείνει παγωτό. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι γρήγοροι με πολλά κιλά. Αυτούς τους θαυμάζω. Είναι από την άλλη κατηγορία, είναι στο 10% των χοντρών, 8-7 πόσο είναι, οι οποίοι έχουν γρήγορο βήμα, οι οποίοι είναι αϊκίνητοι, οι οποίοι είναι αϊθαλείς, οι οποίοι είναι δυναμικοί, οι οποίοι δεν τεμπέληδες, οι οποίοι εργάζονται. Και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σέρνουν τα κιλά, εντάξει, τα οποία κιλά όμως δεν είναι αυτά ικανά να τους φέρουν σε αργοπόρια, να τους φέρουν σε αργότητα, να τους φέρουν σε νοχελικότητα, να τους φέρουν σε υπνηλία κατά κάποιον τρόπο. Υπάρχουν και αυτοί. Ο Άι Βασίλης λοιπόν χοντρός, ένα το κακό, και δεύτερο το βλέμμα του και το γέλιο του είναι, έχουν μια πονηράδα. Παρατηρήστε το, δείτε το. Έχει μια πονηράδα, δεν έχει δηλαδή μια αθωότητα, δεν έχει μια γλυκύτητα, δεν έχει μια παιδικότητα. Και δεν μπορώ, απορώ πως τα παιδιά τα πλασάρουμε αυτόν τον Άγιο, το χοντρό, με το πονηρό βλέμμα και με το γέλιο το οποίο θυμίζει Σοκράτη Κόκαλη, κάτι από Γιώργο Μπούζο, και κάτι το οποίο για μένα, το δικό μου το παιδί, δεν θα το άφηνα να το δώσει γλυφιτζούρι ένας χοντρός τύπος με μουσια που μπαίνει από τις καμινάδες απάνω και γελάει έτσι μπορεί να κοιτάει και τη γυναίκα, τη μαμά του παιδιού, έτσι με λίγο πονηρό μάτι, έτσι όπως κοιτάει πλάγια. Παρατηρήστε τον, τον έχουν ζωγραφίσει, τον έχουν φωτογραφίσει, τον έχουν φτιάξει να κοιτάει λίγο πλάγια, έτσι λίγο με το ερωτικό πλάγιο, πονηρό βλέμμα, να πούμε, ερωτικό πονηρό λάγνο βλέμμα του Άι Βασίλη. Κάτω από το μουσι να κρύβεται όλη αυτή εδώ η όχι παιδικότητα και όχι αθότητα, και σαν να σου λέει με τον τρόπο του, να πούμε, αυτός ο Άγιος, ότι σου δίνω αυτό το δώρο για να πάρω δύο. Δηλαδή γίνομαι κατά κάποιο τρόπο το κογλύφος στο δώρο που σου κάνω. Δηλαδή φαίνεται στη μάπα του Άι Βασίλη ότι το δώρο που σου κάνει είναι σαν το δώρο της τράπεζας όταν σε πέραν οι γκόμενες 3 ώρα το μεσημέρι. Γεια σας, είστε ο κύριος Ραπτόπουλος, όπως χαίρομαι. Γιατί χαίρεσαι μωρή? Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω σας προτείνω λύσεις για την καθημερινότητά σας. Ναι, και έχω να σας δώσω ένα ωραίο δάνειο, διακοποδάνειο. Δεν πάω διακοπές.
Ω, γιατί δεν πάτε διακοπές, δεν είστε άνθρωπος, φαίνεστε πολύ χαρούμενος άνθρωπος, δραστηριότατος. Να πάρετε ένα αυτοκίνητο. Δεν θέλω αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο έχετε, κόρτε. Δεν θα τα αλλάξετε. Όχι, δεν θα τα αλλάξω. Σε τι σπίτι μένετε, στην κάτω τούμπα. Κάτω τούμπα. Ναι, κάτω τούμπα. Γιατί είμαστε στην κάτω τούμπα, γιατί εκεί γεννήθηκα, μωρή. Γεννήθηκα στην κάτω τούμπα. Σε ποιο όροφο μένετε, στον πρώτο. Το σανσέρ είναι καινούριο, όχι παλιό. Βρωμάει ναυθαλίνη. Τι καλά. Κάποιο ένα άνθρωπο σαν και εσά, 3 η ώρα το μεσημέρι. Εγώ από την τράπεζα έχω. Έχω να σα δώσω. Έχω να σας δώσω κάτι πολύ καλύτερο. Για πέστε μου, μπορείτε να χτίσετε ένα σπίτι στο βουνό, στο πανόραμα, δίπατο. Να πάρετε ένα αυτοκίνητο, τη σύζυγο, ένα τικόμενα, ένα δικό σας. Μα πώς, θα σας δώσουμε δάνειο. Αχ, καλέ, ναι, καλέ, τι καλά που τα λέτε. Θα σας δώσουμε δάνειο. Ναι, ναι, θα σας δώσουμε δάνειο. Και μετά, πόσα λεφτά παίρνω, ξέρετε, ναι. 1150 το μήνα, κυρίες και κύριοι, μου δίνει. Αυτός όμως παίρνει πολλά. Γιατί παίρνει πολλά, μασάει, κυρίες και κύριοι, δαγκώνει. Εγώ δεν μπορώ να δαγκώσω. Καλή, τόσο ωραίος άνθρωπος, δεν μπορείτε να δαγκώσετε εσείς από την τράπεζα. Ναι, κυρίες και κύριοι, δαγκώνει. Σβέρκους αφεντικών. Εγώ 1150 για αρχή. Μη στεναχωριέστε καθόλου, η σύζυγος δεν εργάζεται. Όχι, δεν πειράζει, θα σας δώσουμε μακροχρόνιο δάνειο. Ναι, να πάρετε Αλφα Ρώμεο Δήμητρη με 180 άλογα, 2 εξατμίσεις. Ναι, από την τράπεζα, τάδε. Αν μασίσεις, θα έχεις πάρει τα δάνεια. Είναι το λάγνο βλέμμα της φευτής, να σε φλερτάρει και λίγο κτλ. Εγώ τη έκλανα το τηλέφωνο. Κλείσε, μωρέ, καριόλα την έργα. Κλείσε να μη σε φάει ο Λύκος ο Μαύρος, να πούμε. Ήθελε να σε δώσει το δάνειο, να σου τα πάρει τώρα. Τώρα κλαίτε. Δεν έχω τα πρώτη κατοικία. Θα τα με τα πάρει ο Τσίπρας. Τσίπρας, στα πάρει ο Τσίπρας. Έτσι λοιπόν και η Βασίλης. Έτσι λοιπόν και η Βασίλης. Δεν μ' αρέσει η μάπα του. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση λοιπόν στο κοινό όταν ανοίξουμε γραμμές. Γιατί πιστεύετε ότι έχουν ζωγραφίσει, έχουν φτιάξει, έχουν παράξει να πούμε έναν Άγιο χοντρότατο. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχει την αθωότητα στο βλέμμα που έχουν οι άλλοι Άγιοι. Έχει ένα βλέμμα δηλαδή το οποίο είναι πονηρό, ερωτικά πονηρό, ένα χαμόγελο το οποίο είναι ψεύτικο και ένα γέλιο το οποίο είναι πιο ψεύτικο και από τον Μπούζου. Βάλε γέλιο, Άι Βασίλη. Βρες λίγο γέλιο, Άι Βασίλη. Λέει καμιά κρυάδα κάνας εδώ που παίρνει συνέντευξη ο Μπούζος. Ο Μπούζος τι να κάνει, ο καημένος θέλει να γελάσει. Αχ, τι ωραία το λέτε. Το ψεύτικο γέλιο. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Έχω ένα προβληματισμό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας με αυτό τον Άι Βασίλη. Έτσι να σας βάλω λίγο να σκέφτεστε. Όχι σας πλασάρει τώρα την Αμερικανιά αυτή τώρα και καταναλωσιά αυτή να πούμε που σας πλασάρουν και μας πλασάρουν τον Αμερικάνο Άγιο αυτό να δω το Μούφα. Τελειώνω. Ναι, ένα φίλο, τι έχει να πει για τα εφάπαξ 1000 ευρώ σε ανέργου, εργαζομένων, στην αγροτικό συνεταιρισμό. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Μην με ζητάτε λεπτομέρειε. Σα το είχα πει εγώ εδώ και πάρα πολλέ μέρε ότι ο Τσίπρα με την κυβερνησάρα του, να πούμε του αριστεροκουμούνε, του πρώην αριστεροαναρχοκουμουνιστά, οι οποίοι έγιναν δεξιοί τώρα γιατί ξέρετε, βαίνουν στο σωστό δρόμο. Βέβαια. Γίνονται δεξιοί μετά. Βέβαια, τι θα κάνει, θα μείνει αριστερό. Πώ πρέπει να κρατήσει την εξουσία. Λοιπόν, η Εκιά Σόγλου λέει το υπέγραψε, επίδομα θέρμανσης, φάπαξε στους ανέργους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λεβαδιάς, ξεκίνησε να πούμε το παραμύθι, σας δίνουν τα φράγκα και καταλαβαίνω ότι ποια Μακεδονία τώρα και ποια πατρίδα και... Merry Christmas! Νάτος, βάλτε να τον απατεώνα. Για βάλτε τον. Merry Christmas! Κοιτάξτε και την κόμμενα κλείνει και το μάτι. Βάλτε τον πάλι τον απατεώνα. Merry Christmas! Δεν σε θυμίζει λίγο Παπαντρέο στη δεκαετία του 80 να κάνει προεκλογική εκστρατεία στη Θεσσαλονίκη στο Μακεδονία Παλάς. Έχω βρεθεί εγώ. Γούστερα μια κόμμενα συμμαθήτριά μου. Πασοξού να πούμε, εντάξει όλοι Πασόκ. Θα πάμε. Πήγαμε να πούμε. 50-60 χιλιάδες, έχω 100 χιλιάδες κόσμο κάτω από το Μακεδονία Παλάς. Μιλούσε ο Αντρέας Παπανδρέου, δεν καταλαβαίναμε τίποτα τι έλεγε, χειροκροτούσαμε από κάτω. Χειροκρότα λέει, χειροκρότα. Μα δεν κατάλαβα λέω τι είπε. Χειροκρότα. Ρε παιδιά, δεν κατάλαβα τι είπε, γιατί να χειροκροτήσω. Ρε χειροκρότα λέει εκεί πέρα. Τι άνθρωπος λέω, χειροκρότα. Και εγώ ήθελα να πηδήξω κι εγώ. Μια καρμόνα η Βασίλη θα μπαίνει από τις καμινάδες να κάνει το γόη. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340.
Και να πω, πριν τελειώσω, λοιπόν, να πω ότι έρχεται εδώ και, μάλλον έρχεται, έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Ζαχαράτος, ο Τάκης, μια ωραία σχολή showman, ταλέντο μεγάλο, μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε αυτό που μιμείται, μπαίνει μέσα στο πετσί του ρόλου, με ντύσιμο, κίνηση, πρόζα, αυτοσχεδιασμό, μεγάλο ταλέντο. Ο Ζαχαράτος έχει έρθει από 7 Δεκεμβρίου στο Βεργίνα, συγγνώμη, θέατρο, με ένα ολοκένουργιο σόου που θα τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι και τρελό γέλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή, υπερπαραγωγή θα έλεγα, με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτάς και τα πάντα όλα. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservice.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Η Σμαράγδα Καρίδη, η Σμαράγδα Μπασάκου, έχεις καμιά καλή είδηση να μας πεις, ρε Σμαράγδα? Μεταγραφολογία. Μεταγραφολογία, αθλητικό. Έχει τίποτα ο Πάουκ, τίποτα να. Έχει ο Πάουκ. Έκλεισε ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο έκλεισε, ο Βαρέλα κλείνει. Βαρέλα, ναι. Πασχαλάκης θα τα πούμε πιο μετά, ναι. Πασχαλάκης θα πούμε ακόμα μέχρι το 19. Καλά αυτά. Θα πάρετε κανένα παίκτη, κανένα χάφ να πούμε. Θα μας τα πεις, κανένα χαρίσει, θα φέρετε πίσω καμιά φτηνιά δούρα να πούμε. Αν θες την άποψή μου, ναι, τους θέλουμε. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Για να ακούσουμε το ιδιοσιογραφικό της Μαράγδας και τα λέμε σε λίγο λοιπόν. Αλλά εγώ έχω ενστάσει για τον Άι Βασίλη και ρωτώ το κοινό που άνοιξε τώρα τους δέκτες. Και είναι στο δρόμο και πάει στη δουλειά. Και μόνο στη δουλειά να πηγαίνει, να μην πηγαίνει σε άλλα κακά μέρη. Γιατί πλασάρουν τον Άι Βασίλη χοντρό. Μαγουλήθρα, φαρδιμέση και κυλαρά. Για ποιο λόγο το βλέμμα του έχει πονηράδα και το πλαϊνό βλέμμα. Ξέρετε, είναι και υπονοούμενο σεξουαλικό. Όταν κοιτάς τον άλλον πλάγια, με λάγνο βλέμμα να πούμε, έχει πονηράδα το βλέμμα σου να πούμε κτλ. Και φυσικά το ανόητο γέλιο, εκείνο το υποκριτικό γέλιο. Και ποιο λόγο όλοι οι άγιοι είναι αδύνατοι, ξερακιανοί. Πώς, τι, γραμμές, ανοίξανε γραμμές, θέλω να μιλήσει ο κόσμος. Εντάξει, κάτσε να πω λίγο για το free to go. Να πω και άλλα θεματάκια και ανοίγεις γραμμές. Το 90-90-90 άνοιξε το. Να μιλήσουν σήμερα τελευταία μέρα και έχω και άλλα να τους πω. Να κάνουμε λίγο παιχνίδι να πούμε. Μ' αρέσει το παιχνίδι εμένα. Το Free to Go λανσάρει το Flames to Go, μέσω του οποίου οι συνδρομητές μας μαζεύουν Flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Οι συνδρομητές μπορούν να συγκεντρώσουν Flames με κάθε τους κίνηση, όπως με ανανέωση χρόνου ομιλίας. Ύστερα μπορούν να τα εξαργυρώσουν με συμμετοχές σε όσους και σε όποιους διαγωνισμούς θέλουν μέσα από το My Free to Go App. Αυτό το μήνα λοιπόν οι συνδρομητές μπορούν να διεκδικήσουν ένα πανέμορφο Fiat 500, έχει μια πολύ ωραία αισθητική αυτό το αυτοκίνητο, ένα ταξίδι στον προορισμό της επιλογής τους και άλλα απίθανα δώρα τεχνολογίας και επικοινωνίας. Και πριν πάμε στον κόσμο, αφού πούμε το 90-90-90 είναι από τώρα ανοιχτό, θα μιλήσουμε για ένα ωραίο θέμα, τη σάτυρα, την οποία μας την προσφέρει απλόχερα ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη από τις 7 Δεκεμβρίου στο Βεργίνα θέατρο του Καζίνο, με ένα ολοκένουργιο σόου που θα τα έχει όλα, που τα έχει όλα, χορό δηλαδή, τραγούδι και τρελό γέλιο. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πολλούς χορευτές και τα πάντα όλα που λέει και ο Νίκος ο Αλέφαντος. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservice.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Θέλω πριν φύγει η χρονιά, αφού υπάρχουν κάποιες ειδησούλες εδώ πέρα, όπως αυξήθηκαν οι παπαγάλοι στα πάρκα της Αθήνας, όπως οι επιθέσεις σε εκκλησίες το τελευταίο καιρό, και ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας βάλω μετά τον Άι Βασίλη, έτσι να ακονίσουμε λίγο τα μυαλά μας, να ξεφύγουμε λίγο από το αλκοόλ το οποίο περνάει από τις φαιά ουσίες του εγκεφάλου μας, έτσι να σκεφτούμε λίγο, να βάλουμε το μυαλό μας σε προπόνηση. Για ποιο λόγο πηγαίνουν και ληστεύουν εκκλησίες? Να στη Βιέννη, να έβαλε εδώ πέρα βόμβα στο Κολωνάκι, να επιθέσεις σε πιστούς κοντά σε εκκλησίες, στα Πέριξ και τα λοιπά. Και θέλω να σας κάνω μία ερώτηση έτσι πολύ έτσι, ανθρώπινη. Σας στεναχωρεί άμα κάποιος ληστέψει μια εκκλησία ή μια τράπεζα? Περισσότερο ή λιγότερο άμα κλέψουν ένα μίνι μάρκετ ενός φουκαρά? Ή ξέρω εγώ τη ράφτρα της γειτονιάς σας? Ή ξέρω εγώ το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας? Ή ξέρω εγώ το μπουγατσατζίδικο της γειτονιάς σας? Ή το περίπτερο της γειτονιάς σας? Ή το προποτζίδικο της γειτονιάς σας? Πού θα στεναχωρηθείτε περισσότερο? Πού θα σας αγγίξει περισσότερο? Αν κλαπεί μια εκκλησία, μια τράπεζα
ή ένα μικρό μάγαζο το οποίο καθημερινά βάλετε και από φόρους. Αυτό είναι το δεύτερο. Γιατί αν ρωτήσετε εμένα και εγώ τα μοιράζομαι μαζί σας, λίγο με νοιάζει αν ληστέψουν μια τράπεζα ή μια εκκλησία. Με συγκινεί περισσότερο, με στεναχωρεί περισσότερο αν κλέψουν ένα μαγαζί ενός φουκαρά, ένα προποτζίδικο ενός φουκαρά, ένα μικρό μάγαζο ενός φουκαρά. Οπότε εμένα δεν με αγγίζει. Δηλαδή που έγινε ληστεία στην Βιέννη και, και να σας πω και το άλλο, όταν υπάρχουν άνθρωποι που ληστεύουν εκκλησίες δεν έχουν και φόβο Θεού, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι και άπιστοι, δεν φοβούνται. Γιατί σου λέει, γιατί δεν την πέφτουν στις εκκλησίες να τις κλέψουν? Φοβούνται ότι αν κλέψουν εκκλησία θα τους τιμωρήσει ο Θεός. Βλέπω ότι τώρα αυτό πάει και να πάει προς τα έξω, έτσι. Τώρα απόταξη και αργία με απόλυση για τους 8 αστυνομικούς για την υπόθεση Ζακ. Okay. Η Ειρήνη Καλαριάν, πώς τη λένε, είπε για τον μπούλινγκ που δέχτηκε, την είπα σαν κουκουβάγια. Μα τα μάτια της σαν τα κουκουβάγια είναι. Και με ένα γουρλωτά σαν του Χρήστου Πάρλα είναι. Και φαλακρό αγόρι είμαι. Δέχομαι και εγώ μπούλινγκ. Πρέπει να κλαίω. Ανοησίες. Ο Κουφοντίνας άδειασε 6 μέρες. Εγώ πραγματικά αν ήμουνα στενός συγγενής ανθρώπων που του σκότωσε, θα τον ήθελα έξω. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να είναι έξω ο δολοφόνος του παιδιού σου, του προσωπικού σου φίλου, του εραστή σου, του ανθρώπου σου, του πατέρα σου, της μάνας σου. Δηλαδή αν με έναν μούτρο για τον πατέρα ο Κουφοντίνας και έβγαινε έξω 6 μέρες, θα τον είχα εγχαζώσει, να πούμε, τον Κουφοντίνα. Κακώς διαμαρτύρονται γιατί ο Κουφοντίνας είναι έξω. Αν πάλι θέλει κάποιος να πάρει εκδίκηση, έξω το θέλει τον Κουφοντίνα. Κλείνει η παρένθεση και εδώ. Για το Σολδάνο με ρωτάνε στον Ολυμπιακό, δεν υπογράφει. Μάλλον από το καλοκαίρι, οπότε δεν προλαβαίνει να κλέψει πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Ποια είναι η πιο ρατσιστική συμπεριφορά που έχετε δεχθεί ή που έχετε κάνει, είναι μια άλλη παράμετρος. Γιατί μιλάμε, με είπε μαύρο, με είπε κοντό, με είπε χοντρό, με έκανε μπούλικ, είναι ρατσιστικό κτλ. Πιστεύετε ότι είμαστε ρατσιστικός λόγος? Εγώ πιστεύω ότι είμαστε μεγάλα ρατσιστόμουτρα. Και είναι υποκριτικό και αυτό να λέμε είμαστε ενάντια του ρατσισμού, αφού οι πρώτοι ρατσιστοφασισταράδες είμαστε εμείς οι Έλληνες, έτσι. Και τέλος, και ανοίγουμε γραμμές και περιμένουν ο κόσμος, βολίδα θα τους πάρουμε ταχύτατα αυτή τη φορά. Τελειώνουν οι εκπομπές του χρόνου σήμερα για μένα. Κάντε κριτική στο Μετρόπολη, στον Κωστή Ραπτόπουλο, σε εκπομπές, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι θα θέλετε να διορθωθεί, τι ήταν αυτό που σας άρεσε πιο πολύ από τις εκπομπές, τι γουστάρατε και τι ήταν αυτό που σας χάλασε και δεν σας έχει αρέσει ραδιοφωνικά. Πολλά είπαμε. 5 γραμμές στην αναμονή, άλλη μία περιμένω που λέει και το γουρούνι, είναι 8:44 και πάμε να κουνήσουμε λίγο τα μυαλά μας και πάμε στον πρώτο ακροατή για την τελευταία εκπομπή του 2018. Καλή σας μέρα. Ναι, Κωστά, καλημέρα και χρόνια πολλά, ναι. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία. Λοιπόν, ήθελα λίγο να σου πω, επειδή αυτό το θέμα που έπιασε με τον Άγιο Βασίλη ήταν ωραίο και από καιρό με είχε... Με γαργάλευε το μυαλό μου. Ναι. Πολύ καλά κάνεις και μακάρι να το έκανε κι άλλος κόσμος. Ναι. Γιατί πραγματικά αν το, λίγο καθίσεις να το σκεφτείς και μόνο από αυτή την ωραία σκέψη που λες, κάτσε ρε φίλε, αυτός γιατί είναι έτσι και όλοι οι άλλοι άγιοι που ξέρουν. Γιατί είναι άγιοι, ξέρα κι αν είσαι σαν, τον Βένο και οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ. Σωστό. Λοιπόν, ο λόγος είναι βασικά, είναι αρκετά απλός. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτός ο τύπος, έτσι, ο Γεράκος, ο Χοντρός και τα λοιπά, ο Καλοκάγαθος που φέρνει, δεν είναι πολύ Γεράκος. Δεν είναι καμία σχέση με τον Άγιο Βασίλειο, έτσι. Ναι, ναι. Ο Άγιος Βασίλειος που γιορτάζει μεθαύριο, 49 χρονών ο άνθρωπος έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Σαν και εμένα δηλαδή. Φτωχότατος. Φτωχότατος. Γιατί είχε πάρα πολλά λεφτά, αλλά τα είχε μοιράσει όλα, στοχούς είχε χτίσει, γεροκομεία, φτωχοκομεία, χιλιαδιό. Ο κανονικός. Σκελετωμένος. Ναι. Ήταν ασκητική μορφή, τελείως. Ναι. Τώρα, αυτός είναι ένα φινλανδικό έθιμο. Αυτός ο Σάντα Κλάους. Από το Σάντα Νίκολαους, Άγιος Νικόλαος ήταν τέλος πάντων. Νικολαους. Νικολαους και γίνει Κλάους, γι' αυτό το λέει Σάντα Κλάους. Αλλά η σχέση με τον Άγιο Βασίλη είναι όσο και με τον σκέτο, τον Κλάους που ξέρουμε, έτσι. Καμία σχέση. Άρα είναι πατεώνας Άγιος αυτό. Λοιπόν, είναι ένα έθιμο που είχαν οι Φινλανδοί με τους ταράνδους που πηγαίνει δίνει δώρα στα παιδιά. Ναι. Και μάλιστα ήταν πράσινος. Με πράσινα ρούχα. Απράσινο. Μπορεί να τον πετύχει σε καμιά παλιά φωτογραφία. Και χρειάστηκε κάποια στιγμή πριν αρκετά χρόνια, το ξέρω από φίλο Φινλανδό αυτό. Χρειάστηκε η Coca-Cola. Το ζήτησε και το πήρε, τέλος πάντων ήθελε να πει το όνομα, εταιρεία αναψυκτικών, να το πάρει σαν, ήθελε ένα marketing εργαλείο. Marketing. Μια εικόνα καλή για να πουλάει τα Χριστούγεννα. Αχα, ναι. Και το πήρε, το αγόρασε κυριολεκτικά, τα αγόρασε δίνοντας χρήματα. Άρα νόμιμα. Το αγόρασε νομιμότατα. Και το πήρε νομιμότατα. Έτσι μου είχε πει νομιμότατα. Λέει ότι έχει πάρει χρήματα η Φινλανδία για αυτόν τον σκοπό. Τον έκανε κόκκινο γιατί δεν τέριαζε με τα μπουκάλια της που είναι κόκκινα.
Ναι. Δεν μπορούσε το πράσινο και τον έκανε κόκκινο. Ναι. Και από τότε είναι κόκκινο. Γι' αυτό και όλα θα μαζέψουν. Και γιατί αυτοί οι λύθοι λένε στα παιδάκια του ότι αυτό ο καλό άνθρωπο έρχεται και δίνει τα δώρα χοντρότατο από την καμινάδα δεν χωρά. Ναι, για πες μου. Και επειδή ήταν αυτέ τι μέρε οι γιορτέ, ναι. Και σου λέει πώ να τον πούμε εμεί οι Έλληνε οι έξυπνοι τώρα που τον πήραμε και για δικό μα έθιμο, τον βαφτίσαμε και Βασίλη. Γιατί σου λέει αυτέ τι μέρε ποιο γιορτάζει. Ωαγιά, πρωτοχρονιά ο Άγιο Βασίλη. Ερώτηση. Η Εκκλησία γιατί το επιτρέπει αυτό. Καλή ερώτηση. Θα έπρεπε να το λέει. Θα έπρεπε να το λέει. Μήπως τη βοηθάει, μήπως βοηθιέται καταναλωτικά και η Εκκλησία, μήπως έχει έτσι, ξέρω, ρε, ένα επικοινωνιακό κέρδος εμπορικό. Πώς, γιατί... Δεν τον έχω δει πουθενά να προβάλλεται από κάποιο. Από ξέρεις, κάτι εκκλησιαστικό σε καμιά εκκλησία να τον δώσει και να κάποιο να μιλήσει. Ναι, άλλο λέω εγώ. Συνήθως ήθιστε τους ψευτοάγιους η Εκκλησία να τους πολεμάει. Να λέει ρε παιδάκι μου ότι αυτό εδώ είναι σατανικό, είναι αυτό το έθιμο, ξέρω εγώ, τα αναστενάρια που έλεγε είναι διαβολικά, ας πούμε, και έπαιρνε θέση η ελληνική μας, κατά τα άλλα θαυμάζει η Εκκλησία, να πούμε. Η Εκκλησία. Εγώ αποφύλω, αποφύλω πάντως που έχει σχέση με την Εκκλησία αυτός μου, γιατί ότι το λένε, λέει ότι δεν να ξέρετε, δεν είναι ο Άγιος Βασίλης, δεν έχει καμία σχέση. Δεν το λένε όμως. Ναι, δεν το λέει η Εκκλησία, καλέ, αυτός είναι ψεύτικος Άγιος, ο δικός μας, ο ξερακιανός είναι ο αληθινός, ο Βασίλης, ο αδύνατος, ναι. Ναι. Νέος ήταν, φτωχός ήταν, δηλαδή δεν είχε μείνει τίποτα, είχε ούτε ρούχα δεν είχε, όχι αυτό το πλουμιστό, το κόκκινο, το βελούδο και δεν ξέρω. Περιμένω λοιπόν από τη Μητρόπολη να μας δώσει μια εξήγηση, γιατί εμείς είμαστε αμαθείς, γιατί οι άνθρωποι αυτοί τα ξέρουν καλύτερα τα πράγματα. Πώς αυτό τον Άγιο τον αδύνατο το μετατρέψαν σε γουρούνι, να πούμε χοντρό. Ο είναι οποίος, να πούμε, ναι, είναι άλλος τελείως. Και γιατί να το συνδέουμε με τον Άγιο Βασίλη, τον κανονικό, τον δικό μας κτλ. Γιατί η Εκκλησία δεν παίρνει θέση, να πούμε. Ναι. Εύχομαι να πάρει κάποιος μετά και από τη Μητρόπολη να μας πει. Ναι, 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 να μας πει κάποιος κληρικός που μας ακούει, ναι, ναι, κάποιος, ας πούμε, γιατί όταν θετήσουμε κάποια θέματα θα θέλουμε οπωσδήποτε και την τοποθέτηση κάποιων ειδικών επί των θεμάτων των οποίων εμείς δεν έχουμε γνώση. Αλλά απλά μας ερεθίζει κατά κάποιο τρόπο το μυαλό μας και έχουμε τα ερωτήματά μας, κατάλαβες. Σωστά, σωστά, σωστά. Τέλος πάντων, αυτές τα δύο πραγματάκια είχα ακούσει, είχα διαβάσει, αυτό θα να σου πω. Καλή χρονιά να έχεις με υγεία και εσύ και όλοι οι ακροατές του Ράδιο Μετρόπολης και θα τα πούμε από τη νέα χρονιά. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Και να μας πείτε τι σας έφτιαξε, τι σας χάλασε με το Μετρόπολης, τι είναι αυτό που το οποίο θέλετε να διορθώσουμε, τι είναι αυτό που το οποίο κάνουμε πάρα πολύ καλά, όπως για παράδειγμα οι ωραίες μεταδόσεις του Ζαΐρη με τον Κουλιανό κτλ. Ένας ρωτάει, ρώτα τους Αριανούς να μας πούνε, πιστεύουν ότι προλαβαίνει να πέσει ο Άρης τέταρτος από το τέλος να παίξει μπαράς με τον τρίτο, με τον δεύτερο της Β' Εθνικής. Δεν ξέρω. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Ω, την εκλεκτή. Χρόνια πολλά. Κυρία, χρόνια πολλά. Αγαπημένοι μας, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Πώς πέρασες? Κουράστηκα. Κουράστηκες, οι μέρες τέτοιες είναι κουραστικές. Είναι κουραστικές. Μόλις πήγα χθες γυμναστήριο μια μισή ώρα, πλακώθηκα να πούμε. Οπ, έκανα και το μπάνιο μου, κυρία γλυκιά μου, να πούμε δώρα. Πήγα και στη σάουνα 5 λεπτά και μου ήρθε άνθηση, να πούμε. Μπήκα μέσα καλά, και... Καλά, ναι, 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 ναι. Είναι υγεία. Ναι. Για πες μου τώρα εσύ και με τον Άι Βασίλη, το χοντρό. Πώς σου έρχεται στο μυαλό. Καλή γίνει. Εγώ λέω ότι είναι αγαθός. Αγαθός είναι, ναι. Δηλαδή άμα σε κοίταζε κανένας άντρας με πλαϊνό βλέμμα έτσι με το κόκκινο το μαγουλάκι και γελούσε, και δώρα, σου λέγε στα νιάτα σου, αγαθό θα τον έλεγες. Αγαθός είναι, τρώει και πολύ και παχαίνει. Τρώει πολύ και δεν παχαίνω κι εγώ που δεν τρώω πολύ. Εσύ γι' αυτό ζεις 400 χρόνια θα ζεις, επειδή δεν είσαι χοντρή. Οι χοντροί δεν ζουν πολύ. Ο μόνος χοντρός που ζει πολύ είναι ο Πάγκαλος από αναισθησία και ο Βουτσάς επειδή πήδε και πολύ. Κατάλαβες. Ο Πάγκαλος είναι το ίδιο θα κάνει. 80 χρονών είναι. Τι, έχει δει κανένα χοντρό 80 χρονών σαν τον Πάγκαλο να ζει. Όλοι πεθαίνουν πριν τα 70. Ανέκαθεν έτσι ήταν. Γουρουνάς δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Για πες μου άλλο, τι κάνεις, πώς θα πας. Καλά, καλά, να η οικογενειακά περάσαμε και ο εγγονός μου από την Ολλανδία. Α, τον έχεις αδυναμία τον εγγονό, τον έχεις αδυναμία. Τον έχεις και τους δύο τους αγαπώ. Τους αγαπάς πολύ. Η νύφη, η πόντια, μαγείρεψε, μαγείρεψε. Εγώ δεν είπαμε, δεν μαγείρευε, η νύφη μου μαγείρευε. Ναι, λέω η πόντια, η νύφη, μαγείρεψε, λέω, μαγείρεψε. Ω, έκανε και με το μακάρονα και πέρα. Τα έκανε μόνη της. Μόνη της τα έκανε, δεν τα πήρε από το ζαχαροπλαστείο. Μπράβο. Όχι, γιατί τα κάνει μόνη της. Θα είναι άσχημη φαίνεται, δεν θα είναι όμορφη. Αφού κάνει τέτοια πράγματα, κάποιο κουσούρι θα έχει άλλο. Είναι όμορφη. Είναι νοικοκυρά. Α, ναι, ναι. Είναι συντηρητική. Συντηρητική νοικοκυρά. Ό,τι πρέπει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα, γλυκιά μου. Ναι, ναι, μπράβο. Έγινε. Σ' αγαπώ πολύ, να σε γέρει τη νέα χρονιά να τα λέμε καλό πάλι. Καλό χρόνο να έχεις και ό,τι επιθυμείς το κοριτσάκι σου με έναν καλό γαμπρό. Ναι, ναι, γαμπρό. Ναι, βέβαια, τι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε να βρει ένα καλό γαμπρό. Θα βάλω το όπλο. Καλό, καλό παιδί. Καλό παιδί. Μην να πάρει ούτε πλούτη το μορφιές, αυτά όλα φεύγουν. Φεύγουν οι ίδιοι. Τι να έχει καλή. Ναι, ναι. Πρέπει να βρει κάποιον φρόνιμο όμως, γιατί άμα βρει κάποιον σαν και αυτήν θα έχει μάχη να πούμε κάθε μέρα. Πρέπει να βρει έναν ηπίον τόνον. Κατάλαβα. Ναι.
Έγινε. Άντε, θα τα πούμε. Άντε, γλυκιά μου, τα λέμε. Bye bye. Να σε γερή. Η κυρία Δώρα μας, τη πιστή μας ακροάτρια. Πάμε, Εμίλιε. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα. Κλείστο ράδιο. Βάρβαρε. Βάρβαρε. Το κλείσα. Για πες μας. Καλημέρα. 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 Θέλω να πω ότι αυτό το έθιμο είναι δυτικό. Έθιμο είναι. Ρε, για Άγιο μας τον παρουσιάζουν, χοντρότατος. Εθνικά, τι κακακά, τι κακά, τι έθιμο. Τι έθιμο. Για ποιο λόγο είναι χοντρός και για ποιο λόγο πήραν έναν Άγιο. Αδύνατο, αδύνατο άνθρωπο φτωχό που έδωσε. Είναι λάθος αυτό. Να μας πει ο Μητροπολίτης για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μα σας λέω εγώ, είμαι ειδικός στο θέμα. Μα δεν είσαι ειδικός, είσαι θρησκευτικός. Στις κανονικές εκκλησίες, στις κανονικές εκκλησίες που είναι Άγιος Βασίλειος. Ναι. Τα μοναστήρια και λοιπά είναι κανονικά. Δεν τον βλέπω να τον προωθούν πολύ. Τον βλέπω έτσι. Να το... Γιατί να προωθήσουν, να προωθήσουν το λεπτό άνθρωπο, τον αδύνατο. Το χοντρό θα προωθήσουν δηλαδή. Οι άλλοι προωθούν το χοντρό. Γιατί αντίθετοι. Γιατί προωθούν το χοντρό. Και εμείς γιατί τον έχουμε το χοντρό εδώ και δεν έχουμε τον αδύνατο. Εκείνοι κάνουν εμπόριο. Εμπόριο κάνουν. Εδώ ναι. Δεν κάνουν εμπόριο με το χοντρότατο. Κάνουν με άλλο τρόπο. Για ποιο λόγο πέρασε εδώ πέρα. Θα μας πει ο Μητροπολίτης, ο άνθρωπος. Θέλω να βγει εδώ να μιλήσει, να μας πει για ποιο λόγο είναι. Είναι ποιο Μητροπολίτης. Τι να πει ο Μητροπολίτης. Γιατί το χοντρό τον κάναν Άγιο. Το αλφάβητο ο Μητροπολίτης, πώς να μιλήσει. Τι αλφάβητο. Που δεν ξέρει ελληνικά ο Μητροπολίτης. Τι να κατάλαβε τι λέτε ο Μητροπολίτης να απαντήσει. Πώς δε, τι Μητροπολίτης. Για να απαντήσει κανείς πρέπει να καταλάβει τι ρωτάς. Πες μου εσύ τώρα που είσαι θεολόγος. Για πες μου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είναι έθιμο. Ναι. Έθιμο δυτικής είναι. Προέλευσης. Δυτικής όπως έχουμε πολλά εθίματα. Άρα εμείς εθίματα εδώ δυτικοί, ό,τι πει ο Αμερικάνος κάνουμε και τα. Συνήθως. Συνήθως τα ξένα δηλαδή είναι. Δηλαδή, εμείς κάνουμε θυλασμό των Αμερικάνων και στο θέμα της πρόθεσης, να πούμε έτσι. Μάλιστα. Σε όλα, ναι, σε όλα, ναι. Υποτακτικοί δηλαδή είμαστε. Υποτακτικοί. Αν είμαστε υποτακτικοί. Ό,τι μας πούν οι άλλοι. Μας αρέσει το ξένο. Και μας αρέσει το ξένο. Το ξένο σ' αρέσει. Το ξένο. Δεν σε κάνει ο Άγιος, ο καλός, ο Βασίλειος, ο αδύνατος, ο ξερακιανός. Μας αρέσει το φαγητό που κάνει η μάνα μας. Ναι, θέλεις το άλλο. Μας αρέσει το φαγητό που κάνει οι ξένοι, οι άλλοι. Και το από αυτό της ξένης αρέσει. Περισσότερο. Έτσι δεν είναι. Μπράβο. Μπράβο, τα λέω καλά. Να έχεις υγεία. Ναι. Ραπ. Και στην κόρη σου εύχομαι ένα καλό τυχερό. Τι τυχερό να έχει. Όχι να βρει έναν λίγο αυτό, να μην είναι ζωηρός όπως είναι η κόρη σου. Ναι. Να μην είναι άγριος, ναι. Γιατί τα ετερόνυμα έλκονται. Να βρει ένα μαλακούρα δηλαδή. Μάλιστα. Ναι, ρε παιδί ναι, μου, ναι. Λίγο να την κάνει τα κέφια και λοιπά, γιατί είναι άγρια η κόρη σου, άμα το δώσει μια τον τυνάκι να το στείλει να πούμε. Ναι, ναι. Το τρομάξει, ρε. Θα το τρομάξει το καημένο, ναι. Ναι, ξεμοιάζει λίγο, ναι, μοιάζει λίγο. Είναι Παζαρδού. Ναι, είναι Μπελαλού είναι. Δεν μοιάζει τη μάνα της. Στη φάτσα τη μοιάζει, στο χαρακτήρα μοιάζει εμένα. Το χαρακτήρα λέω ρε μουνάκι, να, δεν είχαν τη φάτσα. Ναι, φάτσα δεν έχει, ευτυχώς. Έτσι. Άμα έπαιρνε τη φάτσα τη δικιά μου. Οχ, οχ, οχ. Τι θα ήταν. Τι θα ήταν. Όμορφος είσαι και εσύ, κούκλος. Ωραίος είσαι ωραίος. Άρα περιμένω από την επίσημη εκκλησία για τον Άι Βασίλη να δώσει μια επίσημη ανακοίνωση στις απορίες. Επίσημα να δώσει, ναι. Επίσημα στην απορία. Αν έχει τον τυλί να κάνει επίσημα. Για πες μας γιατί. Ναι, σωστά. Σαν απλός χριστιανός. Ναι. Ήταν έθιμο το ξένο, το πήραμε και εμείς, το υιοθετήσαμε. Υιοθετήσαμε εμείς το έθιμο. Και τι να κάνουμε. Μάλιστα. Σ' αγαπώ πολύ, να σε καλά, να σε γερός. Θα τα πούμε και του χρόνου αν είμαστε γέροι. Φιλιά, φιλιά, τα λέμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Καλημέρα. Καλώς τον. Πολύ γρήγορα. Ναι. Με τον Άγιο Βασίλη θα ασχοληθώ, τα είπαν όλα οι προηγούμενοι. Τα είπαν οι προηγούμενοι. Για πες μας τα δικά μας τώρα. Εγώ επειδή δεν μπορέσα να πιάσω γραμμή εχθές, ήθελα να πω δύο πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Βεβαίως, να τα πεις, να τα εκφράσεις. Λοιπόν, για τον Κλαδά. Ο Κλαδάς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ζει στο σήμερα και παραδέχτηκε ότι τα νέα παιδιά έχουν άλλο επίπεδο από τότε. Ναι, άλλαξε η εποχή. Λοιπόν, πήγε με την εποχή του βέβαια. Ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Κοίτα, έχει μικρά παιδιά ο Κλαδάς. Έχει πέντε παιδιά δηλαδή ο Κλαδάς. Ναι, με μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί έτσι οργανωμένοι και στραβοστόμιδες παοξίδες εκείνης της εποχής σήμερα είναι απομακρυσμένοι πολύ και δεν. Και μου έκανε εντύπωση και μπράβο του. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω για τον Στέφανο. Εκείνη η εκπομπή η περιβόητη που κόπηκε και καλά κόπηκε. Ποια? Όταν την άκουσα μια-δυο φορές στη ραδιοφωνική που έκανε. Δεν ακούγονταν, ρε παιδί μου. Ναι. Ήταν σαν να μην υπήρχε ο άνθρωπος στην εκπομπή. Ναι. Δεν ακούγονταν εκείνο το πράγμα. Κοίταξε να δεις. Αν οι άνθρωποι βλέπουν ανταγωνιστικά αυτό που έχει δίπλα στο μικρόφωνο, εγώ δεν βλέπω κανέναν ανταγωνιστικά και όχι μόνο αυτό. Προσπαθώ να βγάλω και το ταλέντο του από μέσα. Δηλαδή είμαι. Πώς έκανε κάποτε ο Οικονομίδης ο Γιώργος δεκαετία του 60 που έβγαζε ταλέντα. Έτσι. Έβγαζε ταλέντα. Γιατί να μην βγουν ταλέντα. Το να μην βγάλεις από πίσω ανθρώπους. Δηλαδή πες μου εσύ, Σωτηρακόπουλος. Έβγαλε κανένα μαθητή του. Α. Έβγαλε.
65 χρονών, δεν ξέρει τι είναι η κάρτα με το τάκλι να πάει με την τάπα και δεν έχει μάθει 65 χρονών κανονισμού ποδοσφαίρου. Πάντω εκείνη η εκπομπή καλώ σκόπηκε, δεν ακούγονταν, παιδί μου, τι πράγμα ήταν εκεί. Δεν τον άφηνε να εξελιχθεί. Μακάρι ο άνθρωπο να βρει κάπου αλλού εκεί να κάνει μια εκπομπή να μιλάει όπω θέλει, ρε παιδί μου. Μα αν δεν μιλά όπω θε, δεν εκφράζει όπω θε, δεν πληροφορεί όπω θε, είσαι δεμένα τα χέρια σου, δεν μπορεί να εκφραστεί, τι να το κάνει, ναι. Ναι. Αυτά, λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε. Μακάρι. Γεια σου. Μακάρι. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι. Μέρα. Καλώς τώρα. Κώστα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι για αυτό που ρώτησες, για το τι δεν μ' αρέσει. Τι δεν σ' αρέσει και τι σ' αρέσει. Εσύ πες τι δεν σ' αρέσει. Ναι. Άκου να σου πω. Καλά, εμένα οι εκπομπές μου αρέσουν, αφού τις ακούω συνέχεια. Και παίρνω και τηλέφωνο και... κάτι δεν θα σας αρέσει, δεν μπορεί. Κάτι να σου πω ότι δεν μ' άρεσε. Χθες δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ τελευταία φορά πότε ήταν που σε άλλαξα. Χθες βράδυ. Το βάλα σε τραγούδια. Πρωί. Όχι, ρε. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτό. Δηλαδή να βάλω τραγούδια, όχι άλλη εκπομπή αθλητική. Για μια μέρα μιλάς. Για μια μέρα. Χθες. Άκου να σου πω την. Τι σε χάλασε. Ναι. Συμβουλή μου, σε παρένθεση συμβουλή, τι συμβουλή τώρα, ναι, εντάξει, ναι, την άποψή μου. Πες ρε συμβουλή, όταν, άποψη, ναι, λέγε. Όταν λείπει ο παρτενέρ σου, ή ο κόκκινος, ή ο κουλιανός, δεν ξέρω ποιος, και δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει κάποιος συνάδελφος από εκεί από το Μετρόπολης, η άποψή μου είναι να μην φέρνεις άλλους. Όχι. Να την κάνεις μόνη σου. Όπως κάναμε το βράδυ, δηλαδή, δεν συμφωνείς. Το βράδυ που κάναμε παρέα εδώ. Όχι. Τι άποψή μου είναι. Θες να μ' ακούς μόνο αυτό. Τέλος. Αν δεν μπορεί, ας πούμε, να βάλεις τον Σαρόπουλο ή να βάλεις κάποιον τέλος πάντων να αντικαταστήσει αυτό που κάνεις εκπομπή. Θες μόνο. Μόνος. Τελείως. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν ακούγονται αυτές. Γράφτηκε στα πρακτικά, πάει τελείως. Εγώ για να σε αλλάξω. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Τελείως. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Εντάξει. Οκ. Οκ, ό,τι πεις, τα γράφω στα πρακτικά εγώ, τι. Εντάξει, τώρα μπορεί να κάνετε λάθος, τι να σου πω τώρα. Μα, ό,τι κάνεις λάθος, αυτό που... Τα δικά μου τα αυτιά. Ρε εσύ, το δικό σου ταυτί, η δική σου αισθητική λέει αυτό, τι θα πει κάνεις λάθος. Για άλλον μπορεί, εσένα με ενδιαφέρει. Τέλειος. Τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, ναι. Και τα Χριστούγεννα... Ναι. Όλοι αγαπημένοι, άντε να σταματήσει λίγο η ίντριγκα. Η ίντριγκα να ξεκινήσει μετά που θα αρχίσει πάλι το πρωτάθλημα. Να κάνει ένα κοχύδι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Δεν σ' αρέσει εσένα, δεν σε βολεύει τη δουλειά αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Κοίταξε, άμα να σταματήσει η ίντριγκα, να σταματήσει το πάθος, να σταματήσει η πληροφορία, να κάτσουμε να πούμε να κάνουμε. Θα σταματήσει τώρα για 10 μέρες, να αυτό, μετά να ξαναξεκινήσει. Μην στεναχωριέσαι. Καλώς. Τώρα λίγο χαλάστρα σε κάνουμε, αλλά τι να κάνουμε. Με κάνει χαλάστρα τώρα, εντάξει, φύγε, επόμενη γραμμή. Προλαβαίνουμε, ναι. Προλαβαίνουμε, ναι. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Ρεπτόπουλε, πρώτη φορά παίρνω σε δική σου εκπομπή τηλέφωνο. Παίρνετε σε άλλη. Όχι, ναι, και σε άλλη. Σε άλλη, ναι. Ναι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Μακάρι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Άγιο Βασίλη, ο Άγιο θέλω Βασίλη. Να πω. Για πείτε μας. Ο Άγιος Βασίλης, τι λέμε στα Κάλαντα, είναι από την Κεσάρια. Ποια Κεσάρια? Την Κεσάρια της Τουρκίας. Τούρκος είναι δηλαδή, Τουρκαλάς. Όχι, ναι. Έλληνας ήταν, γιατί κύριε Ταμίρη ήταν ελληνικά. Α, ήταν Έλληνας που είδε στην Τουρκία. Σαν τον παππού μου τον Γιώργο δηλαδή. Μάλιστα. Μπράβο. Ναι, ναι. Και σαν τον δικό μου τον παππού. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ο άνθρωπος ήταν παιδαγωγός, είχε ιδρύσει τη Βασιλιάδα, όπου μάθαινε ελληνικά σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Αυτός για το χοντρό μιλάς τώρα? Όχι, για τον αδύνατο. Μιλάω για το δικό μας τον Άγιο Βασίλειο. Τον αδύνατο, τον αδύνατο λες. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και βγήκε και η Βασιλόπιτα από τι? Ναι. Από εκεί. Όλοι οι χριστιανοί, ναι, πηγαίνανε και αφήνανε τα χρυσαφικά τους στον παιδαγωγό τον Βασίλη. Τα έπαιρνε τα χρυσαφικά από ο παιδαγωγός δηλαδή. Μάλιστα. Ναι, και τα φιλούσε. Τα φιλούσε. Κάποια στιγμή, ναι, έπρεπε να τα μοιράσει. Ναι, τα χρυσαφικά. Ναι, ναι, αλλά επειδή δεν ήξερε ποιο ήταν ποιου, ναι, έκανε μικρά-μικρά. Σαν σαντουιτσάκια, να σου πω σημερινά. Έκανε σάντουιτς με χρυσαφικά δηλαδή. Ναι, και ναι, τα μοίρασε σε όλο τον κόσμο. Άσχετα αν ήταν δικό του το χρυσαφικό μέσα ή δεν ήταν. Δηλαδή πήγαν όλο το χρυσαφικό στον Άγιο Βασίλη, το έκανε σάντουιτς αυτός και το μοίραζε σε άλλους. Για να μην το παίρνουν οι Τούρκοι. Ναι. Λοιπόν. Τα άκουσες τι λέει ο άλλος, θα βρεις άκρη με τον Αυτόπουλο, λέει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, ο άντρας μου είναι αυτός. Ναι, μη είδες λοιπόν. Λοιπόν, όσον αφορά τον άλλον, είναι ο Άγιος Νικόλας. Τι έκανε αυτός? Των Δυτικών. Ναι, τι έκανε ο Άγιος Νικόλας? Ναι, αυτός είναι σχέτο μάρκετινγκ.
Ανήκω το λένε το χοντρό δηλαδή. Ρε Κωστή με τη γυναίκα, θέλω να βρει. Κάτσε ρε να με πει γυναίκα, ρε βάρβαρε άντρα. Κάτσε να πει γυναίκα να εκφραστεί. Άρα εγώ ποιον να πιστεύω τώρα, τον αδύνατο για τον χοντρό εγώ. Τον αδύνατο. Τον αδύνατο, ό,τι πει γλυκιά μου. Πάμε σε διάλειμμα. Σε αγαπώ. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Και εσύ και εσύ. Να είσαι γερός για να χαρίσει χαρές τη κόρη σου. Να είσαι καλά. Τον άκουσες τον άλλο από δίπλα. Καλά μωρή τι λέει, με τον Ραπτόπουλο πας να βγάλεις άκρη. Ωραία τάκα ήταν, πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε τις γραμμές μετά τις 9. Λοιπόν, δεύτερη ώρα ανοίγουμε πάλι γραμμές. Το free to go λανσάρει το flames, το flames to go, μέσω του οποίου οι συνδρομητές μαζεύουν flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, μέσα από το ανανεωμένο my free to go app. Οι συνδρομητές μπορούν να συγκεντρώσουν flames με κάθε τους κίνηση, όπως με ανανέωση χρόνου ομιλίας. Ύστερα μπορούν να τα εξαργυρώσουν με συμμετοχές σε όσους και σε όποιους διαγωνισμούς θέλουν. Αυτό το μήνα οι συνδρομητές μπορούν να διεκδικήσουν ένα Fiat 500 πανέμορφο, ένα ταξίδι στον προορισμό της επιλογής τους και άλλα απίθανα δώρα τεχνολογίας αλλά και επικοινωνίας. Επίσης να πούμε ότι από 7 του μηνός του Δεκέμβρη ο Ζαχαράτος είναι στη Θεσσαλονίκη, στο καζίνο, στο Βεργίνα θέατρο, με ένα ολοκένουργιο σοου που θα τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι και τρελό γέλιο. Φυσικά μιλάμε για μια υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές και τα πάντα όλα. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservice.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο το 231-090-90-90. Είναι στη διάθεση του κοινού. Προκαλώ την Ελληνική Εκκλησία να μας πει, να μας διευκρινίσει για ποιο λόγο δέχτηκε έναν κανονικό Άγιο της Εκκλησίας, τον Άγιο Βασίλη, να το μετατρέπουν σε ένα χοντρό, πονηρό γέρο, ο οποίος μπαίνει μέσα στις καμινάδες και μοιράζει δώρα στα παιδιά με ένα άθλιο γέλιο και με ένα βλέμμα το οποίο μόνο σε μπαρ κακόφημο της Τρούμπας μπορεί να δει κάποιος, έτσι το λάγνο πλάγιο βλέμμα του υποτιθέμενου Άγιου Βασίλη. Για ποιο λόγο πέρασε αυτή η ιστορία, αν υπάρχει κάποιο κέρδος δηλαδή, να το ξέρουμε, να μπούμε κι εμείς, γιατί εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ θρησκευτική η εορτή των Χριστουγέννων και νομίζω ότι η εμποροποίηση του Αγίου Βασιλείου και η μετατροπή του από μόλ σε γραμμάρια, δηλαδή από έναν άνθρωπο, έναν σκητή, έναν φτωχό άνθρωπο ο οποίος έκανε πολλά πράγματα στην Κεσάρια, το μετατρέψαμε σε ένα χοντρό, αντιαισθητικό, πονηρό, κοκκινομάγουλο, χαμογελαστό και πλαγιοβλεματικό, πονηροβλεματικό Άγιο Χοντρό Βασίλη. Λοιπόν, δεν προλαβαίνει να πέσει ο Άρης. Κανένας Αριανός δεν νομίζω ότι μπορεί να μασίσει από αυτό εδώ. Δεν νομίζω ότι τρομάζει κάποιος Αριανός. Νομίζω ότι αυτό που τρομάζει τον Αριανό είναι η πτώση του Άρη στην Α2 του μπάσκετ. Αν και κάποιοι Αριανοί, ένα 30% που εμένα είναι αρκετά κοντά στις απόψεις μου, λένε αμάν να πέσουμε στη Β' Εθνική, όπως έπεσε η ΑΕΚ στη Γ' στο ποδόσφαιρο, να φεσώσουμε ως σωματείο, γιατί το έχουμε κάνει πολλές φορές, τους εργαζόμενους κτλ. Και να πάρουμε ένα καινούργιο αφημί και να ξεκινήσουμε τη νέα μας πορεία, αλλά με ποιον μεγάλο μέτοχο. Δώσαν και κάτι συνεντεύξεις εχθές στο Μετρόπολης και καταλαβαίνεις όταν μιλάνε στο Μετρόπολης άνθρωποι του Άρη και ιδιαίτερα στο μπάσκετ, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Είναι η τελευταία, είναι το τελευταίο μαξιλάρι της ενημέρωσης που κατάλαβες, όταν δυσκολεύουν τα έργα στον Άρη, χρησιμοποιούν το Μετρόπολης γιατί έχει πολυπληθεί λαό. Και αυτό δεν είναι ψέματα, οι μετρήσεις το λένε, και προσπαθούν να δικαιολογήσουν αδικαιολόγητα ή να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με το κοινό τους καλύτερα. Να ξέρετε ότι όταν στον Άρη, το σωματείο Άρη, χρησιμοποιούν το Μετρόπολης σε ενημερωτικές εκπομπές τύπου Κανελάκη, τύπου Μπούζου, για να πούνε και να έρθουν σε επαφή με το κοινό τους, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Μας περιμένει ένας φίλος, να τον ακούσουμε, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου φίλε μου. Γεια σου φίλε μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά φίλε μου. Καλή χρονιά να έχουμε. Μακάρι φίλε μου. Μακάρι θα την έχουμε εμείς στην αγωγή σου. Ναι. Όχι, καλό θα πάμε τον δρόμο. Το Μάη θα είμαστε καλά. Ποιο, το Μάη, το Δεκέμβρη αφού είσαι καλά δεν έχεις πρόβλημα. Δεν μου λες. Άμα πουλήσεις τώρα τον Μπρίγιοβιτς, τώρα το Γενάρη. Αν τον πουλήσεις. Τώρα, αν τον πουλήσεις το Γενάρη, προλαβαίνεις να χάσεις το πρωτάθλημα. Θα το χάσω, ναι, γιατί δεν θα βάλω γκολ. Δεν βάλω γκολ. Ναι. Δηλαδή με τον Άγκμπομ. Αν και σκοράρουν και οι αμυντικοί σκοράρουν, και ο Βαρέλα σκοράρει και ο Κρέσπο σκοράρει. Ναι. Δεν κάνω κόρνες καμιά στιγμή τη φάση. Ναι. Και
και τα χαφ σκοράρουν. Ο Μαουρίσιο έχει καλό πόδι. Μπράβο, ναι, σωστό. Σωστό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Πρίγιος για μένα είναι παικταράς. Ναι. Αν πουληθεί τον Ιανουάριο. Δεν μου λες, εσύ είσαι ακροατής του Μετρόπολης. Τι, ναι, σου άρεσε, τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε φέτος στην ραδιοφωνική χρονιά. Που έβγαινε το βράδυ, δεν μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Δεν μ' αρέσει και ο Βρανάς, τον ακούω άνετα. Γουστάρεις και Βρανά, αλλά δεν σ' άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Και τι σ' άρεσε. Τι δεν μ' άρεσε, ας σου πω. Α, τι δεν σ' άρεσε, ναι, εντάξει. Τίποτα δεν μ' άρεσε. Όλα πάνε καλά στο Μετρόπολη. Όλα πάνε καλά στο Μετρόπολη. Δεν μου λες, για τον Κουφοντίνα τι γνώμη έχεις, καλά είναι έξω. Καλά τον βγάλαμε έξω ημέρη άδεια. Ο Κουφοντίνας. Ναι. Εδώ βγάλανε τον άλλο τον Παπαχρόνιο, ο οποίος είχε σκοτώσει καμιά κουσαρία, έξι γυναίκες και βίαζε καμιά κουσαρία. Ναι. Και το βγάλανε έξω μετά από 20 χρόνια. Δεν σε πειράζει. Δεν σε πειράζει. Αυτό με πειράζει, Κουφοντίνας, δεν με πειράζει. Τέλος πάντων, ο Κουφοντίνας για μένα και 17 Νοέμβρη γενικά ήταν μια οργάνωση η οποία οι κομμουνιστές την παραδέχονται. Ναι. Ναι. Κόντρα στο... Πριν πάμε στον επόμενο ακροατή, ο Άι Βασίλης σου τη σπάει, έτσι όπως τον φτιάξανε. Ο Άι Βασίλης μου αρέσει εμένα και έτσι πρέπει να είναι τα παιδιά να είναι. Έχεις δει κανένα αδύνατο παπά, έτσι είναι και ο Άι Βασίλης. Αδύνατο παπά είναι, έχω δει, χοντρομπαλάδες είναι όλοι. Οι Άγιοι ήταν αδύνατοι. Μόνο οι ασκητές ήταν, είναι... Ο Άγιος Όρος είναι αδύνατος. Θέλω να σου πω κάτι, Αλέξανδρε, και να το ακούσει και ο κόσμος και να τελειώνουμε με αυτό το θέμα του Άι Βασίλη. Πιστεύω ότι ο Άι Βασίλης είναι το πρώτο παραμύθι το οποίο περνάνε οι μεγάλοι στον άνθρωπο από μικρή ηλικία. Ναι. Δηλαδή από μικρό τον άνθρωπο τον εκπαιδεύουν να πιστεύει σε λακαμίες και παραμύθια. Αυτό πιστεύω, ρε Αλέξανδρε, δεν ξέρω τι λέει το κοινό. Αυτό το παραμύθι, η μετατροπή του κανονικού Αγίου σε ένα χοντρό ανθρωπάκο ο οποίος δίνει δώρα δήθεν, εμένα με προβληματίζει, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εκπαιδεύουν τα μυαλά μας, εκπαιδεύουν τα μυαλά μας παγκοσμίως, έτσι. Τα κάλατα πάνω σε στυλά είναι Άγιος Βασίλης, έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Και είναι φανταστικό πρόσωπο. Δεν μας Άγιος Βασίλης τον άλλο, δεν έχω διαβάσει. Το δεν μας καταδέχεται, γιατί το λένε να πούμε. Τι θα πει δεν μας καταδέχεται, είναι σνόμπο τύπος. Γιατί είναι σνομπαρία να πούμε, τι είναι αυτός. Είναι το πνεύμα της πρωτοχρονιάς που κάνει δώρα στα παιδιά. Τα παιδιά έχουν περιμένουν από τον Άι Βασίλη να... Έχεις δει κανέναν να σου δίνει δώρο χωρίς να θέλει να το πάρεις διπλούν πίσω? Ξέρω εγώ, δεν θα πω. Για ψάξτο, για φτιάξτο εκεί. Για προπόνησε το μυαλό σου και τα λέμε. Πάνε στον οδοντίατρο. Επόμενη γραμμή. Οδοντίατρο, κακό πράγμα οδοντίατρος. Και μέρες τέτοιες. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Από Μουδανιά. Μουδανιά, Πομ. Πομ, ναι. Τι λέω, Πομ. Πιο πολύ ΠΑΟΚ παρά Πομ. Εντάξει, εγώ είμαι μόνο ΠΑΟΚ. Ο Πομ πάει καλά, ανεβαίνει. Πώς είναι, τι η κατάσταση. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Ναι. Εντάξει, τότε είχατε τα προνόμια, είχατε το χουντικό εκεί πέρα, τον πρόεδρο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τώρα δεν έχετε, ο Πομ. Όλα να τα πεις, όλα να τα πεις. Είχατε εκεί τη Χούντα με τον Πομ. Ναι, ο Πομ με τη Χούντα ήταν φίλος. Λέγε. Λοιπόν, δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Ο Σικαραπτόπουλος με έδειξε από κοντά. Ναι. Κατάλαβες ποιος είμαι. Κατάλαβα, εκεί στα Μουδανιά, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ο Άγιος Βασίλης, ναι, ο Σάντα Κλάους, καμιά σχέση με τον Άγιο Βασίλη το δικό μας. Τι λέτε. Καμιά σχέση. Καμιά σχέση. Και γιατί δεν βάζουμε τον Άγιο Βασίλη τον αδύνατο να τον γιορτάσουμε. Δεν τον αναγνωρίζουν η Εκκλησία τον Άγιο Βασίλη με τον Σάντα Κλάους. Και γιατί δεν κάνει διαμαρτυρία. Πολύ. Γιατί δεν διαμαρτύρεται η Εκκλησία, πει τι είναι αυτός ο κανονικός Άγιος, γιατί δεν τον γιορτάζει. Γιατί δεν επεμβαίνει. Δεν διαμαρτύρεται. Δεν είδα κανένα διαμαρτύρεται. Εδώ έχω κάνει εδώ και μία ώρα άνοιγμα στην Εκκλησία να μας πει ένας υπεύθυνος και δεν βγαίνει κανένας. Ούτε καν θεολόγος δεν βγαίνει, ούτε καν κληρικός. Αυτή το Σάντα Κλάους πιο πολύ το παρομοιάζουμε με τον Άγιο Νικόλο παρά με τον Άγιο Βασίλη. Καμιά σχέση. Ο Άγιος Βασίλης, ο δικός μας, ναι, ήταν ασκητής μεγάλος. Πετσί και κόκολα ήταν. Δεν ήταν σαν τον Βάγκαλο όπως είναι αυτός ο Άγιος Βασίλης. Γιατί, άρα είναι απάτη να πούμε. Τι πιστεύω εγώ. Έναν Άγιο μας πλασάρουν, έναν Άγιο απάτη. Το Σάντα Κλάους. Το Σάντα Κλάους είναι απάτη, ναι. Όχι ο δικός μας. Όχι ο δικός μας. Ποιος προωθείται, ποιος είναι φίρμα, ποιος παίρνει τα λεφτά, ποιος παίρνει τη δόξα. Ο δικός μας για ο Σάντα Κλάους, πώς το λες. Τώρα τι να σε πω, να με πεις, γιατί να μην με πεις. Είναι Αλλανού Παπα Βαγγέλια. Ω, Αλλανού Παπα, εδώ, αυτού είναι ο Παπα. Να βγει ένας παπάς, ο Παπαπάοκ ας πούμε που κάνει εκεί πέρα τα συσίτια και να μας πει τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Και επιτέλους να σταματήσει αυτό το παραμύθι με τον Σάντα Κλάους, να πούμε, λοιπόν, καμιά χίλια χρόνια εδώ πέρα τώρα. Ναι. Να σου πω και το τελευταίο που ήθελα. Για πες μου. Όσον αφορά τον Κουφοντίνα,
Ας πηγαίνουν να πάρουν άδεια από τη μάνα του Θάνου του Αξαρλιάν. Από εκεί πέρα να έπρεπε να πάρει την άδεια. Από τη, από τη μάνα του. Του Θάνου του Αξαρλιάν. Ναι. Τον έφαγε ο Κουβοντίνας. Από εκεί πρέπει να πάρουν άδεια. Ναι. Ο μπαμπάς του Σαγκαριάν πού είναι. Που ξέρω από πού είναι. Ιδέα δεν έχω. Μάλιστα. Πάντως εμένα αν μου, τρώγαν το παιδί οι Κουβοντίνες και τους είχαν έξω, θα τους καθάριζα να πούμε. Αυτό θέλει τι. Θα τον καθάριζα στα ίσια τον Κουβοντίνα, εμένα αν μου τρώγε το παιδάκι μου να πούμε ο Κουβοντίνας. Όχι να τον βγάζουν 6 μέρες και 10 μέρες οι δικαστές να πούμε. Να κάνει τα Χριστούγεννα και την Προχωνιά το πουλάκι μου ο Κουβοντίνας. Κατάλαβες. Βάζουνε κανένα φουκαρά που δεν έχει να πληρώσει το τέβε να πούμε μέσα, το τραβάνε μέσα και τον Κουβοντίνα τον έχουν έξω οι μάγκες. Να φοβούνται οι Κουβοντίνες. Αλλά είναι και οι άλλοι να πούμε μαλθακοί. Μαλθακοί είναι. Μαλθακοί. Να σε βαδιά. Καλή χρονιά. Να σε καλά. Επόμενη γραμμή. Κάνας παπάς θα πάρει τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται με τον Σάντα Κλάους να πούμε που θάψατε το δικό μας τον Άγιο, τον Μπίλι, τον αδύνατο, τον Ξερακιανό και βγάλατε το χοντρό απάνω να πούμε. Καλημέρα. 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 Σωστά τα λες, Δράπ, σωστά. Σωστά τα λέω, αλλά κανένας παπάς δεν παίρνει. Μητρόπολη κλειστό το, το τηλέφωνο, ναι. Τα έλεγε, ρε φίλε, τα έλεγε ο Χριστόδουλος και τον φάγανε. Και για τους Βαλεντίνους έλεγε και για τους Σάντα Κλάους έλεγε. Δεν ξέρω, οι άλλοι κάνουνε μόκο να πούμε, έτσι. Μόκο, αφού είναι του συστήματος, τι κάνουν. Συστημική είναι και αυτή, δεν το ξέρω εγώ. Ρωτάω εγώ. Αν το ξέρει, εσύ ποιος το ξέρει, ρε Ραπ. Ρωτάω εγώ, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε πιο light. Πάμε σε πιο ωραία θέματα, πάμε λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τι θέλουμε να αλλάξει στο ραδιόφωνο. Τι θέλετε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, για πείτε μας τα πάντα. Λοιπόν, δεν μου αρέσει αυτό το μονότονο που παίζει να πούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιο? Εγώ είμαι αεξής, έχω φίλους γνωστούς και στον επαγγελματικό χώρο και παντού και στο φιλικό και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και Παόκια. Ναι. Λοιπόν, δεν θα ήταν άσχημο, ρε φίλε, να δώσετε, ξέρω εγώ, ένα δεκάλεπτο τη Δευτέρα στις τρεις αθηναϊκές, ας πούμε, ομάδες. Άκου εμένα, άκου εμένα. Ωραία, να σας απαντήσω. Ναι. Εγώ έκανα εισήγηση και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα, είπα εγώ τη γνώμη μου, έκανα μια τοποθέτηση. Πρέπει να υπάρξει ρεπόρτερ της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Σωστό. Οπωσδήποτε. Βέβαια, φυσικά εμείς εδώ με τον ΠΑΟΚ είμαστε περισσότερο. Λογικό είναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ με λίγα χρήματα και στο ραδιόφωνο και στην αυτή. Γιατί το ραδιόφωνο είναι όλου του κόσμου. Δεν μέχρι το λιτόχρονο. Μπας βάλαν στις πλατφόρμες και στα ίντερνετ. Και το άλλο είναι ότι στη Θεσσαλονίκη που πουλείται και στη Βόρεια Ελλάδα η εφημερίδα, οι Ηρακλειδείς και οι Αριανοί είναι λιγότεροι από τους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό να τα πει στον Μπούζο που από το πρωί μέχρι το βράδυ πάω, 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 πάω. Εγώ τους είπα εδώ τον Μπούζο και στις κουβέντες που κάνουμε, γιατί μιλάμε, έχουμε καλή σχέση. Έτσι ακριβώς. Αν θέλουμε το Μετρόπολης να πάει πρώτο πάλι και να περάσει αυτό το καταραμένο το ζου, καταραμένο γιατί μας κάνει σεξ, το πολύ καλό ζου, το πολύ καλό ζου το Ανδρώνη, έτσι, και τα public pubs, πώς τα λένε αυτά τα ραδιόφωνα, τα οποία είναι, δεν είναι ενημέρωση ούτε πολιτική ούτε αθλητική, αλλά είναι μόνο ας πούμε μουσικής, θα πρέπει να μπει έντονα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πιο δυναμικά. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί θα πιάσετε τα επίπεδα της ΕΡΤ. Και ο Αρθούς δεν το θέλει αυτό. Όχι. Δηλαδή θα έχετε μισή μονάδα ή μία μονάδα ακροαματικότητα. Καλά, εντάξει τώρα και μισή μονάδα. Τα παραλές τώρα και εσύ. Τώρα το τραβάς αλλού το έργο τώρα, ναι. Χτυπάω τον κόδωνα του κινδύνου. Βαράς τον κόδωνα εσύ. Ναι. Έτσι λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ένα παράδειγμα, εγώ τώρα κάνω 5 μεταγραφές και μόκα. Εκεί να μούγκα στο ραδιόφωνο, έτσι. Έχω πάρει να πούμε. Αυτό είπα ότι θα έπρεπε έστω για 3 λεπτά, 5 λεπτά σε κάθε εκπομπή να βγαίνει ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ. Γιατί τον Ηρακλή που έχει 30 κομμουνιστές στην Κερκίδα, δεν μας ακούνε. Εντάξει. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, να έχουμε μια καλή χρονιά σε όλους τους τομείς, ναι, και να είμαστε πιο δυνατοί. Μάλιστα. Okay, έχει, boy. Επόμενη γραμμή. Κανένας παπάς, κανένας μητροπολίτης, κανένας ειδικός να μας πει τοποθέτηση τι, ναι. Μάλιστα. Έλα, Βουσί. Καλώς τον. Έλα, έλα, καλημέρα, καλημέρα. Σε γρήγορα γιατί πρέπει να βγω για δουλειά. Καλή χρονιά να έχουμε. Ναι. Θα βγούμε εδώ από την ξενιτιά. Ξενιτιά πού, τι? Στουτγκάρδη, Στουτγκάρδη. Όχι, ρε φίλε. Τώρα είναι 8.30. 8.30 είναι εκεί, Ναι, ναι, από τις 4 έχουμε ξύπνη. Εμείς εδώ δουλεύουμε. Νατοικές βάσεις, ακούμε. Μπράβο. Καθημερινά. Μπράβο. Μετανάστης, 24 χρονών. Άσχη να λαμβάνε. Εντάξει, υπηρετούμε την Αμερική, ρε φίλε. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή. Είναι φιλαράκια μας, φιλαράκια μας. Καλός εργοδότης. Δεν, άμα πούμε τον Αμερικάνο μαγιά, μας εξαφανίσει. Πατήσει ένα κουμπί να πούμε, άμα κλάσει ο Αμερικάνος,
Θα πάθουμε φυματίωση εμείς εδώ πέρα. Οι μάγκες να πούμε. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, Κωστή, ευχαριστούμε πολύ που μας φτιάχνει τα πρωινά μας και τα μεσημεριανά μας. Την άσχη πάντα γερός, τα λέμε. Φυλάκια. Καλή δουλειά, να προσέχεις τον δρόμο. Πάμε επόμενος κύριος. Καλώς τον. Έλα, Ραπ, καλημέρα. Καλώς τον, καλημέρα. Ούτε παπάς θα βγει, ούτε ζευγάς θα βγει. Δεν βλέπω να βγαίνουν. Γιατί τον Άγιο Βασίλη, τον ασκητή, τον κάναμε χοντρό, να πούμε, τον μετατρέψαμε. Α, δεν μιλάει κανένας. Η Εκκλησία, καταρχήν αυτά τα έχει πει, είναι γνωστά εδώ και χρόνια. Που λέει όχι στον Άγιο Βασίλη, όχι στον Βαλεντίνο, όχι στις Απόκριες. Άλλο που πέφτει κονόμα. Με τον Άγιο Βαλεντίνο Ρατόπουλο πέφτει κονόμα. Πέφτει κονόμα, ναι. Με τις Απόκριες πέφτει κονόμα. Πέφτει κονόμα, ναι. Τότε δηλαδή θα βγει το κράτος και θα πει όχι ρε παιδιά να μην γιορτάζουμε τον Άγιο Βασίλη και τις Απόκριες. Δηλαδή για εμπορικούς λόγους τον κάναμε το χοντρό Άγιο. Βέβαια. Έλα ρε, τι λες, για τα λεφτά, για τη μαρμίτα. Καλέ, για τη μαρμίτα έγινε αυτό. Αχ, καλέ, δεν το ήξερα. Καλά ρε αυτό που λες και παιδί της πιάτας να πούμε, δεν είναι κανένας άνιωθος. Άνιωθος. Άνιωθος, ναι. Α, για τα λεφτά έγινε δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Παρατήσε με τον Φουκαρά, τον Άι Βασίλη, τον Κοκαλιάρη στα κρύα του Λετρού, γιατί δεν φέρνει λεφτά. Αυτό. Λεφτά ποιος φέρνει. Ο Χοντρός. Περίμενε, ο Ραπτόπουλος που θα πάει στην εκκλησία ή ο Ραπτόπουλος που θα πάρει το δώρο, θα πάει στα μπουζούκια, θα πάει στο κρεοπολείο, θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Όλα θα τα κάνει. Και πολλά λεφτά. Μάλιστα. Αυτός που θα πάει παντού, καταλάβες. Α, γι' αυτό. Και δύο παρατηρήσεις. Ναι. Μπορώ. Μπορείς. Μία παρατήρηση. Σας παίρνω τηλέφωνο κυρίως το μεσημέρι, εσένα και τον. Όχι το πρωί, γιατί ο Κουλιανός σε βάζει σε χαλινάρια. Χαλινάρια. Το πρωί. Ναι. Ναι. Το πρωί, το μεσημέρι. Ναι. Σε παίρνω τηλέφωνο. Πολλές φορές μιλάς με τον Κόκκινο. Ναι. Και δεν αφήνεις τον ακροατή να μιλήσει. Ναι. Είναι κακό πράγμα αυτό. Κακό, θα το διώξω. Να το κάνουμε, ναι. Σωστό. Ναι. Ναι. Και μία προσωπική παρατήρηση. Βεβαίως. Όχι γιατί έχεις άδικο. Mm. Πολλές φορές μαλώνεις με κάποιον Ραπτόπουλε. Ναι. Και το λες η μάνα σου, ξέρω εγώ τα λοιπά. Εγώ όταν έχω ένα πρόβλημα μαζί σου, δεν θα βρίσω την κυρία Ευγενία. Ναι. Θα βρίσω προσωπικά εσένα. Και αυτό σωστό. Και αυτό σωστό. Έτσι. Αλητίες, τουμπιώτικες αλητίες. Να, θα πρέπει να τις διορθώσουμε τώρα στα γεράματα. Ναι. Σωστό. Έγινε. Σωστό. Έγινε. Σωστό. Επόμενη γραμμή. Ωραία, όλα ήταν σωστά. Οι παρατηρήσεις ήταν σωστές. Να γίνουμε καλύτεροι, ρε κάθαλμα. Μάλιστα. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσύ με τη φωνή. Καλημέρα και χρόνια πολλά κύριε Κώστα. Ναι. Έχω καιρό να πω πρωί. Ναι. Μεσημέρι βγαίνω. Ναι. Με ξέρεις, έχω έρθει ένας πόλικος, έχω έρθει και στο στούντιο από εκεί. Ξέρω, είσαι βαρβάτος, ναι, σε ξέρω. Ναι. Α, μπράβο. Φίλε μου, έχω έναν αδερφό, δυο αδερφιά μεγαλύτερα από μένα. Μπράβο. Αυτοί έχουν κατέβει Ρόδο. Ρόδο. Και ξέρεις τι γίνεται στη Ρόδο. Αρχές δεκαετίας του 80, όταν βγήκε το Πασόκ στην εκκλησία που λες εσύ, ναι. Το λες συνέχεια, ναι. Και δεις τον Γρηγόρη, το λες κάθε καλά. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εκείνη την εποχή δεν είχε ανακαλυφθεί το σεξ. Το AIDS. Το 83 είχε ανακαλυφθεί το AIDS. Το 83, ναι. Τα αδέρφια μου κατέβηκαν το 79-80. Ναι. Και γινότανε πατυρδί-πατυρδόν. Λοιπόν, αυτοί εδώ είχαν γκόμενες Φιλανδέζες, Σουηδέζες, Νορβηγέζες. Εγώ, σαν παιδάκι, εγώ τότε ήμουν 9-10 χρονών. Σαν ναι. Παιδάκι έβλεπα κάτι κάρτες εκεί πέρα, ναι. Έβλεπα και κάτι πράγματα και έβλεπα, όπως είπε ένας Κροατής πριν από μένα, ναι. Τον Άι Βασίλη πράσινο. Λέω, αυτός τι είναι ρε άντρεφε, του λέω, ρε Γιώργο, του λέω, έχω ένα Γιώργο και ένα Βασίλη. Τι είπε. Λέω, ρε Γιώργο, λέει, αυτός είναι, λέει, ένας Άγιος, λέει, που τον έχουν εκεί πάνω, λέει, και μοιράζεις τα καλά παιδιά, λέει. Τέτοιο, ένα έθιμο δικό του συνέλη. Ναι. Και δεν είναι, αυτοί το λένε πότε Άι Βασίλη, Σάντα Κλάους, Άι Νικόλα το λένε. Ο αδερφός μου δηλαδή δεν τα πολύ συγκάθει. Έχει κάθε, τουρμπίνα το έλκυθρο, ναι, 130 ναι, άλογα. Ναι, έλκυθρο και τέτοια πράγματα, εκεί ναι. Πάνω ήταν, είναι δηλαδή κάποιος. Παραμύθια. Μετά τον ναι. Αγόρασε, τον αγόρασε Coca-Cola, Άρδιν Ποσί. Άρδιν. Έδωσε, πώς πήρε μας το 1996 που ήμασταν έτοιμοι για Ολυμπιακούς Αγώνες και το πήρε η Ατλάντα μέσω Coca-Cola. Ναι. Ίδιο πράγμα έγινε και αυτό το πήρε να πούμε και από πράσινος έγινε κόκκινος και μας έκανε, μας πλήσει εγκεφάλου, με διαφημίσεις. Ναι. Και το βλέπαμε και μπροστά μας και πράσινο και κόκκινο και από εδώ. Σαν το δελικάρι και... έγινε δηλαδή, από πράσινος κόκκινος. Ναι. Χάμος, ναι, ένας ναι. Χάμος. Ναι. Αυτά εδώ πέρα. Εγώ τάζησα αυτά γιατί θυμάμαι τις κάρτες εκείνες. Έκλεισες, μου τα πες όλα, σε κόβω με άκομψο τρόπο γιατί είναι 9.30 δυστυχώς ήρθε η ώρα για τις διαφημίσεις και να πω. Μου κάνει εντύπωση ότι στα μέσα εδώ γενικώς στη Θεσσαλονίκη γενικότερα έρχεται ο Τσίπρας το Σάββατο να εγκαινιάσει εκεί ένα σταθμό και δεν έχει ακουστεί τίποτα ότι έρχεται ο Τσίπρας. Καταλαβαίνετε ότι θα έρθει ο Τσίπρας, θα είστε μέσα στη Σούρα
Και μέσα στην καλή χαρά και δεν θα έχετε λόγο να διαμαρτυρηθείτε, γιατί ο Τσίπρας έρχεται στην πόλη του, ε! Τσιμουδιά δεν άκουσα να βγαίνει ότι έρχεται ο Τσίπρας εδώ. Καμιά κινητοποίηση. Ε, όλα καλά, ε, γήπεδα μας κάνει, μερίσματα μας δίνει. Ποια Μακεδονία, ε! Πάει, πέθανε κι αυτή. Πάμε διάλειμμα. Ε, δεν σας ενοχλούν πολλά πράγματα στο Μετρόπολης. Επικράτησε έναν. Παίζαν δύο άγιοι μπάλα. Ένας αδύνατος φτωχός με ένα χοντρό πλούσιο. Ο αδύνατος ο φτωχός δεν επικράτησε. Επικράτησε ο χοντρός ο πλούσιος. Άρα και στους αγίους επικρατεί αυτός που είναι πιο δυνατός, καπιταλιστής. Ποιος ήταν αυτός, ο Σάντας Κλάους να πούμε. Σας τον πάσαραν στη μάπα να πούμε, τον φορτωθήκατε. Κάνατε να πούμε τα παιδιά σας να τον πιστεύουν. Χρησιμοποιούν το παραμύθι του Άι Βασίλη οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Σε κάθε άνθρωπο από τη νεαρή ηλικία, από τη βρεφική ηλικία, για να έχουν να ελέγχουν. Αυτά πάντα τα πιάσει τώρα εσύ. Τώρα με. Δεν είναι, δεν τα πιάνει. Σου λέει αυτό είναι ανισόρροπο, είναι για δέσιμο. Δεν βγήκε κανένα από την εκκλησία να μα πει τι έγινε, γιατί δεν κάνουν μανούρα για τον Άγιο Βασίλη και γιατί κάνουν μόκο, αν υπάρχει εμπορικότητα μεγάλη κτλ. Για να κινείται η μανούρα και το χρήμα. 2-31-0-90-90-90. Ούτε βλέπω καμιά αυτή για τον Κουφοντίνα, καμιά αυτή γιατί είναι έξω Κουφοντίνα. Δεν σας πειράζει και πολύ που είναι έξω ο Κουφοντίνας, φυσικά δεν έφαγε κανένα δικό σας να πούμε. Άμα έτρωγε κανένα δικό σας, θα βγαίνετε να φωνάζετε. Μου φάγανε το παιδάκι μου, μου φάγανε τον ανιψιό μου, μου φάγανε το θείο μου, μου φάγανε τον μπαμπά μου, μου φάγανε τον αδερφό μου. Λοιπόν, η κριτική στο Μετρόπολης βλέπω είναι πάρα πολύ ήπια. Αυτό πάει να πει ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους εδώ οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή. Ο Άρης δεν υποβιβάζεται, φόβος δεν υπάρχει. Κάποιοι Αριανοί εδώ που το κάναμε θέμα. Κουστάρουν να πέσει ο Άρης στη Β' Εθνική, μπας και σωθεί οικονομικά. Τι άλλα θέματα είχαμε. Πάρουμε γραμμές πάλι. Κάτσε, έχουμε και άλλα θέματα. Και άλλα θέματα. Εντάξει, η αρκούδα που έβγαλε ήταν βλάκας ο άλλος. Όχι, η ιστορία είναι με τον Αμερικάνο Άι Βασίλη. Σήμερα λοιπόν αποδεικνύεται ότι όλα είναι χρήμα. Ακόμα και στις γιορτές σου προωθούν τον Άγιο, ο οποίος είναι αυτοεμπορικός. Τον έχουν φτιάξει χοντρό γιατί. Δημιουργεί κατάσταση εμπορικότητος ο Μάγκας ο Άι Βασίλης, ο χοντρός. Η εκκλησία κάνει να πούμε μόκο. Τον άλλο τον Άι Βασίλη να πούμε τον Φουκαρά, τον Άγιο, τον Κανονικό να πούμε τον Ξερακιανό, τον Αδύνατο να πούμε τον Κοκαλιάρη. Τον έχουν πετάξει εκεί πέρα στο χρονοτούμπουλα που να πούμε της ιστορίας. Να καλά η συγγεία τα κορόιδα, να πίνουμε να τρώμε, να υπερκαταναλώνουμε. Ο καπιταλισμός πέρασε να πούμε. Καταλάβατε κοροϊδάρες να πούμε. Ο νόμος του ισχυρού. Πώς έχει τη διαιτησία στην μπάλα. Έχεις καλή ομάδα, παίρνεις πρωταθλήματα, η αστυνομία είναι δικιά σου, οι δικαστές είναι δικοί σου, οι διαιτητές είναι δικοί σου και είσαι ισχυρός, έτσι είναι και ο Άγιος. Επικράτησε ο Σάντας Κλάους. Κάνουνε μόκο τώρα, ένας παπάς φουκάρας ανώνυμος δεν βγήκε να μιλήσει να πούμε. Καλή σας μέρα. Buongiorno Κωνσταντίνε. Έλα Κωστάκι μου. Κουμπάρα μου, κουμπάρα μου, κουμπαράκι μου. Τι έγινε? Ησυχία. Για πες. Ωραία. Για πες. Αφού ξέρεις τώρα γιατί ρωτάς. Ο Άγιος Βασίλης είναι ένας και μοναδικός και αυτός είναι της Coca-Cola. Ναι. Είναι βέβαια. Ναι. Είναι ευγενική προσφορά. Ναι, αλλά, αλλά ο άλλος δεν πρέπει να είναι θυγόμενος ο άλλος. Ο κανονικός. Ο άλλος πάει, ξεχάστηκε. Ο κανονικός. Τελείωσε ο άλλος. Είναι περασμένου αιώνα. Δεν είναι... Ναι, αλλά όμως ο Άγιος Βασίλειος από την Κεσαρία είναι ο αδύνατος. Ναι. Το χοντρό το λένε ότι είναι από την Κεσαρία. Δηλαδή η εκκλησία εδώ έχει θέμα. Χοντρό θέμα. Πρέπει να μας πει. Ο χοντρός εκπέμπει ένα άλλο, μια άλλη στιβαρότητα. Στιβαρότητα ο χοντρός. Δεν μπορεί τώρα ο αδύνατος. Κακομύρογλου. Κακομύρογλου. Βέβαια. πρέπει να είναι σαν το καμένο. Κακομύρογλου. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι με ενόχλησε. Με ενόχλησε που δεν γυρνάω 12 η ώρα για να σε ακούσω τα βράδια και πρέπει να γυρίσω στις 2 για να κοιμηθώ. 2. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Παίρνουμε εκεί τις μαρμίτες δρόμους Βάρνα, πίνουμε τα ουίσκια μας για να ξεχαστούμε, κατάλαβες. Ναι. Με ενόχλησε που αφήσατε να χαθεί εκείνο το πουλέν που τον ακούσαμε χθες το μεσημέρι, το Στεφανάκο. Ναι. Αν τράβω. Λοιπόν, μου άρεσε. Σου άρεσε. Που πήρε κέρια θέση για το Μακεδονικό. Ναι. Το Μετρόπολης. Ναι. Πρωτοστάτησε. Ναι. Τώρα τι να σε πω για τον Κουφοντίνα. Όχι, να μου πεις που έρχεται να εγκαινιάσει σταθμό του μετρό ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και δεν κουνιέται φίλο. Είναι όλοι σουρωμένοι και ούτε τα μέσα το έχουν πει τίποτα ούτε στις ειδήσεις.
Τίποτα. Τίποτα. Δεύτερο ραντεβού με την Οτοπούλου. Δεύτερο ραντεβού με την Οτοπούλου. Τέτοιες μέρες, Άγιες, αυτό το όνομα δεν πρέπει να ακούγεται. Ναι. Έξοποδο. Όξοποδο. Σόπαρε. Κήπεδο μας κάνει, μη μιλάς. Γήπεδο μας κάνει. Τα στρέμματα. Άσερε τώρα να πούμε γήπεδο μας. Πάω και είναι ο πρωθυπουργός. Παπατσιλίκια είναι αυτά τώρα. Ναι. Παπατσιλίκια. Ναι. Τίποτα. Σα ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είμαστε έξω από κόμματα, έξω από Τσίπρες. Ναι. Μακριά. Ναι. Έτσι πρέπει να είμαστε. Και ο ΠΑΟΚ ό,τι κάνει έχει μαμά το πρόεδρο και τα κάνει μόνος του. Ναι. Έχει τα λεφτά είναι μπόλικα. Δεν χρειαζόμαστε ούτε Τσίπρες ούτε. Μάλιστα. Τίποτα. Λες, τέλος. Ναι. Βέβαια. Ναι. Όχι τώρα το. Το πάω και θα το λασπίσουμε με τον κάθε Τσίπρα και με το κάθε κόμμα. Μάλιστα. Μακριά. Τέλος. Μακριά. Okay. Αυτά είναι για τα πρόβατα. Ναι. Έτσι. Ναι. Οι παοξίδες δεν είναι πρόβατα. Δεν είναι πρόβατα οι παοξίδες. Τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Μάλιστα. Έτσι. Τα λέμε, ρε. Άρα. Τα λέμε από κοντά. Bye bye. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, να σου πω δύο κουβέντες για τον Βασίλη το Μέγα. Ποιον μέγα. Έγινε με τον Άγιος Βασίλης. Ο αδύνατος, ο καχεκτικός. Ο καχεκτικός είναι Β' Εθνική, ρε. Τι άμα πεις. Ο άλλος είναι. Ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο. Τι με νοιάζει εμένα, ο άλλος πουλάει. Ο άλλος πουλάει από το 1931 και μετά. Δεν ξέρω, το 1931 γεννήθηκε ο Βουτσάς, δεν ξέρω τι έγινε. Εξαιτίας του μάρκετινγκ της Coca-Cola. Ναι. Μέχρι πριν ο Βασίλης ο Μέγας δεν φορούσε κόκκινα, φορούσε πράσινο. Πράσινος. Ναι. Και η πρόσθετη του στολή ήταν χρώμα του ουράνιου τόξου, γιατί ήταν ο Άγιος των φτωχών και των παιδιών. Ναι. Για να μην φοβούνται οι φτωχοί και τα παιδιά, φορούσε χρωματιστούς χιτώνες. Ναι. Μάλιστα όταν πήγε ο έπαρχος Δρομαίος στην Καπαδοκία, ζήτησε όλα τα υπάρχοντα και τα τιμαλθεία από τους πλούσιους. Ναι. Και μην μπορώντας να τον μεταπίσει ο Βασίλειος ο Μέγκας, σταμάτησε όλα αυτά. Ναι. Όταν τα πήγε όμως στον έπαρχο, ο έπαρχος συγκινήθηκε και είπε: ωραία, δεν τα θέλω, δεν τα χρειάζομαι. Ναι. Σκεφτόμαστε. Τα χορτά τους ο έπαρχος, ναι. Μπράβο, σκεφτόμενος ναι. Λοιπόν, Παπαγεωργόπουλος ήταν, ναι. Να τα δώσει πίσω ναι. Ο Βασίλειος ο Μέγας, ναι. Έκανε ψωμάκια, μικρά άρτους. Και έβαλε τα χρυσαφικά στα ψωμάκια μέσα. Και έβαλε τα χρυσαφικά στα ψωμάκια και τα μοίρασε. Καλά που δεν τα είχε το κόκκινο και να τα φάει τα χρυσαφικά με τα ψωμάκια μαζί. Να βάλει και μουστάρδα πάνω στο χρυσαφικό και κέτσαπ και κρόμιο να πούμε. Για λέγε. Θεωρώντας ναι. Ότι ό,τι τύχει στο καθέναν. Ναι. Από αυτά που έδωσε. Δεν μπορούσε να μοιράσει τα πάντα σε όλους και λέει ό,τι τύχει ο καθένας. Ναι. Το θαύμα στην όλη υπόθεση λένε ότι είναι ότι ο καθένας πήρε ό,τι έδωσε. Ναι. Μέσα στη τύχη. Έτσι η χεριά να είναι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Ναι. Τώρα αυτό λέει το θαύμα, αυτό λέει η Εκκλησία. Επιστημονικά δεν μπορεί. Τώρα η Εκκλησία πώς το δέχεται το χοντρό για η Βασίλη της Κεσαρίας. Τι λέει γι' αυτό. Γιατί να μην μπορεί να μην το δεχτεί. Τι την ενοχλεί. Δεν την ενοχλεί. Μα το ένα είναι θέμα μάρκετ, το άλλο θέμα αγιοσύνης. Ο Βασίλης ο Μέγας γιορτάζεται 1η Ιανουαρίου. Λες, ε. Ποιος γιορτάζεται όμως, ο χοντρός για όλη γνώση. Και τώρα εσύ μπορεί να βάλεις και έναν Άγιο Βασίλη με λαχρινό με κουστούμπι. Ποιο γιορτάζουνε το Βασίλη, το χοντρό ή το λιγνό τώρα 1 Ιανουαρίου. Τον λιγνό. Το λιγνό. Το λιγνό γιορτάζουν. Ναι, αλλά ο χοντρός είναι αυτός που από την καμινάδα έρχεται να πούμε. Ρε άνθρωπε, αφού σου λέω τόση ώρα. Με μπερδεύει ρε φίλε, ο χοντρός θα φέρνει τα δώρα για όλη γνώση. Τα δώρα θα φέρνει ο χοντρός εξαιτίας της Coca-Cola. Και άρα εγώ το χοντρό πρέπει να κάνω ζάφτη. Έχεις δει ναι, καμιά γεωγραφία, κανένα χοντρό, Άγιο Βασίλη με κόκκινα ρούχα. Σε αγιογραφία, τον βλέπω ναι. Να πούμε ότι αυτόν που μας λέγανε μικροί ότι μας φέρνει τα δώρα είναι ο χοντρός, όχι ο λιγνός. Ρεάλ τι σε λέγανε μικρό, μικρό μπορεί να σε λέγανε και ότι γίνει επίπεδη, μπορεί να σε λέγανε μικρή. Τώρα τα δώρα ποιος τα φέρνει, ο χοντρός τα φέρνει τα δώρα. Αυτόν έχουν ζωγραφεί. Ένα σαρδανάβαλο που έχουμε μπλέξει και δεν καταλαβαίνει ρε. Δεν καταλαβαίνει. Ρε άνθρωπε του Θεού. Μάλιστα. Στην τηλεόραση και την κόρη σου κάποτε έλεγε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ασπροτρίχης, χοντρός και με το ζόρι χωράει στην καμινάδα. Εγώ τους έλεγα ότι είναι παιδεραστής αυτός ο χοντρός. Άλλα την έλεγα εγώ. Άσε τι έλεγα εγώ τη δικιά μου την κόρη να πούμε. Ωραία. Ναι. Σε μια εκκλησία άμα πας και δεις την εικόνα του Αγίου Βασιλείου θα δεις έναν άνθρωπο πολύ λιγνό, καχεκτικό και αυτόν θα προσκυνήσει κάποιος. Έλκυθρο έχει ο αδύνατος, αυτό λέω. Δεν έχει έλκυθρο. Τι να τον κάνω, για καλά. Τι να τον κάνω, δεν θέλω εγώ, θέλω το έλκυθρο εγώ. Θέλω το δώρο εγώ, τι. Εμένα το δώρο στο μισθό με το φέρνει ο αδύνατος για ο χοντρός εμένα. Ο χοντρός με το φέρνει. Το χοντρό έχω Άγιο εγώ. Τι να με πεις, ότι είμαι άπιστος τώρα εμένα, τι. Ο χοντρός είναι, πάει, χωρά από την καμινάδα. Ανοίγει η καμινάδα, υγραίνεται να πούμε, μπαίνει ο χοντρός μέσα να πούμε. Χαμογελάει, κλείνει το μάτι, κοιτάει τη μάνα πονηρά να πούμε. Δίνει το παιδάκι, το χαϊδεύει το δώρο να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Αμα τρελάνετε μωρέ τώρα. Καπιταλισταράδες όλοι εδώ πέρα. Λέγε ρε φίλε. Εδώ έρχεται ο Τσίπρας και δεν κουνιέται φίλο το Σάββατο να πούμε. Ναι, ναι κυρία μου. Καλημέρα. Καλώς την. Τι να πω για τον Άγιο Βασίλη. Να πεις ό,τι θέλεις. Σου κλείσε το μάτι, εσένα σου κλείσε το μάτι πονηρά.
Εγώ επειδή ήταν περίεργη η κατάσταση, ναι, δεν θέλω τώρα να πω προσωπικά. Μην πεις. Ήξερα ότι ό,τι φέρνει το φέρνει η μάνα μου σπίτι. Η μάνα, ε? Αυτήν είχα. Δεν είχα πατέρα, οπότε μία μάνα είχα. Ήξερα, αφού την έβλεπα πιο μπροστά, μας έπλεκε και μπλούζες μας έκανε. Τι να πιστέψω στον Βασίλη, να μου πει ότι το έφερε ο Βασίλης, αφού αυτή με το έφτιαξε. Το έβλεπα. Ήμουνα και λίγο πονηρό από μικρό. Ναι, τώρα μεγάλωσες. Ναι, εντάξει. Τώρα είμαι γιαγιά. Μεγάλωσες, γεια. Ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να πω για τον Κουφοντίνα. Ο Κουφοντίνα. Για ναι, 17 Νοέμβρη. Ναι. Γνώμη μου. Γνώμη μου. Δεν βλέπω να υπάρχει, ας πούμε, για τον Κουφοντίνα. Άμα ήταν κανένας, ξέρω εγώ, που έτρωγε το ζακ και τον βγάζαν έξω, θα φωλάζανε οι κομμουνισταρέοι. Αλλά βλέπω τώρα δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει. Απλά ήθελα να σου πω. Ναι. Τη δική μου γνώμη. Μάλιστα. Πώς τους πιάσανε τότε, τους ψάχναν τόσα χρόνια και τους πιάσανε μέσα σε 3 βράδια πόσα ήταν για να μην χάσουμε την Ολυμπιάδα. Ναι. Γνώμη μου είναι ότι. Ναι. Δική μου γνώμη ότι δεν είναι αυτή η 17 Νοέμβρη. Είναι συστημική κι αυτή, έτσι. Μάλιστα. Ναι, ότι δεν είναι αυτή η 17 Νοέμβρη. Μάλιστα. Απλά όλα γίναν για να μην χάσουμε τον παρά από την Ολυμπιάδα. Ο Σιμίτης ξέρει πολύ καλά ποια ήταν η 17 Νοέμβρη. Φυσικά. Ναι. Γι' αυτό, για να μην χάσουμε την Ολυμπιάδα, να μην χάσουμε τα μύρια που φάγαν τότε και τα πληρώνουμε τώρα. Φάγαν τότε τα μύρια. Και εγώ τους κυνηγούσα με το καταβρεχτήρι και τους έλεγα, ρε ηλίθι, μην κρατάτε αυτή τη δάδα. Θα σας τη βάλουν στον πισινό τη δάδα και θα πονάτε. Ναι, μας μπει και ναι, το θέμα είναι πώς θα μας βγει. Θα σου κάνεις. Τι να σου κάνω, κυρία μου. Να σε καλά. Να σου μπει. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Καλή χρονιά. Επίσης, πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Έπεσε ο επόμενος κύριος. Πάμε στο μέθε επόμενο κύριο, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνεις, Κώστα. Τι να κάνω, καλά είμαι. Τι. Μπάλα δεν έχει, Αγγλίες έχει, αυτά τουλάχιστον έχουμε Νάπολες, έχουμε. Άρσεναλ, έχουμε ιστορίες, έχουμε ντέρμπι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ. Τι θα κάνουμε τώρα, θα περιμένουμε το Λεβαδιακό και την Τρίπολη τώρα να μας σώσουν. Για λέγε. Όχι, αλλά μπορεί να σε σώσει η μεγάλη Παοκάρα. Το ξέρεις. Μα δεν παίζει η μεγάλη Παοκάρα. Πώς παίζει. Η μεγάλη Παοκάρα παίζει. Χθες έβαλε τον Κλαδά ένα τέταρτο και έσπασε στα κοντέρ όλα. Ο Κλαδάς είναι μορφή, ρε. Είναι ιστορία. Ιστορία. Να βάλε, φέρε κανένα άτομο να ακούσουν καμιά ιστορία να γουστάρουμε. Είδες πως σας τα φέρνω σιγά σιγά. Τι να κάνω, τι μπορώ κάνω, ρε παιδιά, να πούμε. Ναι. Σιγά σιγά, Κωστάκι, πάρε λίγο μπροστά μου. Θα πούμε, βάλε καμιά πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη. Κάτι κάνω, κάτι κάνω. Τα λόγα τα βγάζω στον δρόμο. Έλα, σταμάτα. Πάστο. Ναι. Δεν μου λες. Ναι. Πού είναι αυτός ο Καστοριανός, τι έγινε. Χάλασε τα μάξι του, λέει, το σασμάν, λέει. Ναι. Τα μάξι χάλασε, μήπως χάλασε η Χωάνα από πίσω. Χωάνα. Ναι. Ναι. Έκανα, ναι, λέει, 300.000 χιλιόμετρα και το σασμάν, λέει, με εγκατέλειψε. Πού τα έκανε τότε που πήγαινε στη διασταύρωση Τρίχνιας Ραφίνας. Α, μπράβο, ναι. Τι θα λες, ρε. Τι πάω ξύσεις, τι εύστοχα τα λέει, ρε. Κοίταξε τώρα. Τι αλυταράσεις, ρε. Τι βρωμιάρικο μυαλό έχεις, βρε. Τι μεγάλο αλυταράσεις. Φίλε μου, καλή χρονιά να έχουμε. Μακάρι. Σε όλο τον κόσμο υγεία. Τα παιδάκια μας να χαιρόμαστε. Να είσαι καλά, να μας διασκεδάζεις, να γουστάρουμε. Να είσαι πιο ευγενικός με τους ακροατές. Θα με. Μην τους κλείνεις απότομα. Όχι, θα με, θα με. Πιο μαλακός θα είμαι. Πιο μαλακούρα. Φυλάκια, τα λέμε. Πιο μαλακούρα θα είμαι. Όσο περνάω προς το γύρα θα γίνομαι πιο μαλακούρα. Τι να κάνουμε. Μην παραμαλακέψω μόνο, φοβάμαι. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Να πω που λέει. Μάλιστα, κύριε. Ήρθα να σε διαφωτίσω. Μπράβο. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τη διαφορά. Ναι. Οργανισμός ΠΑΟΚ. Ναι. Και οι φιλαθλοί του, φυσικά όλοι εμείς και τα λοιπά, είμαστε ο αδύνατος, ο Άγιος Βασίλης. Ήμασταν. Είμαστε ακόμη. Ακόμα είσαι. Βέβαια. Ο κοντός. Ο κοντός. Είναι ο χοντρός ο Άγιος Βασίλης. Το συνέστημα πάει προς τον αδύνατο και η κολόμα πάει προς τον κοντό. Τι μου είπε τώρα αυτός εδώ, αυτοί οι δύο τελευταίοι παοξίδες με αλλάξαν τα πετρέλαια τώρα, με πυροβόλησαν τα μυαλά τώρα. Κοίταξε τι με είπε τώρα. Άσε πάνω τα παραδείγματα τα θρησκευτικά, αυτά δεν τα πιάνεις. Ναι. Ο καθένας είναι στον τομέα του. Ναι. Ο αδύνατος ο Άγιος Βασίλης. Είναι ο λαός. Ο Χτυκιάρης, ναι, ο Φουκαράς και τα λοιπά. Είναι ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Ναι. Ο κοντός, ναι, είναι ο Χοντρούλης, ο Ροδαλός, ο Πάρε Κόσμο και τα λοιπά. Ναι, με το έλκυθρο. Τόσο απλό. Ναι. Ναι. Άντε να είσαι καλά και στην οικογένεια. Ωραία, ωραία τα είπε. Μ' άρεσε. Πάμε στον επόμενο. Μ' άρεσε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Νάτος. Ναι. Έλα. Λοιπόν, όλα γίνονται για παντού. Για εμπορικούς λόγους. Για φράγκα δηλαδή, για μαρούλι. Δηλαδή, ντρέπομαι και για τους επίσκοπους και για τους ιερείς Κερκύρης, ναι, που δεν έχουν το θάρρος να μιλήσουν. Κερκύρης γιατί ιδιαίτερα, Κερκύρης. Πώς. Λέω, γιατί στοχοποιήσατε τους Κερκύρης, για ποιο λόγο, ειδικά αυτούς.
Διότι αυτοί ευθύνονται. Τη κερκίδα. Κερκίδα, ποιο κερκίδα, δεν άκουσα καλά. Δεν α... για, όχι κερκίδα, τη κερκίδα είπε. Για, γιατί. Όχι οι επίσκοποι λέγω. Α, οι επίσκοποι, ναι. Ευθύνονται όλοι διότι, διότι... του αρέσει το χρήμα. Ναι. Του αρέσει το χρήμα, είναι δεν το βλέπω με εμφανέστατα σήμερα. Εντάξει, του γουστάρουν. Λοιπόν, ναι, καπιταλιστέ. Καπιταλισταράδε. Ναι. Αλλά να είναι και ειλικρινεί, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι καπιταλιστή, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Μ' αρέσει το χρήμα αρέσει, και είναι ναι. με αυτού του εμπορικού στόχου που έχει η διηγούσα εκκλησία. Έτσι. Έχει κόσμο, έχει ψιλικατζίδε, ναι. έχει γιατρού, έχει δικηγόρου. Πρέπει να πουλήσει κάτι, να βγάλει ο καθένα κάτι. Ναι. Όλοι να βγάλουν κάτι. Ναι. Υπάρχουν εμπορικοί λόγοι και δεν θα σταματήσουν ποτέ. Ναι. Ό,τι και να κάνει η Εκκλησία. Τώρα, ναι. αν θέλει κανείς να ζει έξω από τους εμπορικούς αυτούς στόχους και λοιπά, να πάει στο μοναστήρι. Πάντως, πάντως εγώ που δεν πιστεύω, ας πούμε. Εσύ πιστεύεις περισσότερο από όσα ναι, αυτά. Ναι. Ο Αϊ-Βασίλης δηλαδή τώρα που τους είπα ότι ο Ολοχοντρός τους προβλημάτισε, λες. Μπα, ε. Τους προβλημάτισε και αυτό δεν παίρνουν τηλέφωνο. Πού είναι οι παπάδες, βρε! Φοβούνται να μιλήσουν. Να βγείτε, βρε! Δεν έχουν την, το θάρρος να πούν την αλήθεια. Πού είναι ο παπαπάδες να βγει, βρε! Μόνο... Φοβούνται να πούν την αλήθεια. Φοβούνται να την πούν. Άμα λες ψέματα, θα σε έπαιρναν τηλέφωνο τώρα. Ναι. Επειδή είπες αλήθεια, δεν σε τηλεφωνεί κανένα, δεν σε πάρει κανείς, το λέω. Τον πετάξανε στον κάλαθο τον Αχρίστο, τον Άι Βασίλη, τον Αδύνατο να πούμε. Τον πετάξανε. Τον πετάξανε στο υπόγειο εκεί μετά. Ο Πόντιος, ναι. εκ πόντου. Πάει ο Πόντιος, ο Αμερικάνος είναι, ποιος Πόντιος να πούμε. Όλοι ιστορικά λέω, παλαιά. Η Δύση έβγαλε τον Χοντρό. Πάει. Πάρε πουλάκι μου. Ναι, ναι. Η οικογένεια του δεν έχει καμία σχέση. Όχι, εγώ έχω ένσταση. Γιατί η Εκκλησία αφήνει τη Κεσαρία να είναι ο Χοντρός. Αυτό. Γιατί δεν θέλει να διορθώσει κάτι. Μάλιστα. Δεν θέλει να το διορθώσει. Δεν θέλει. Το αφήνει... είναι. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν θέλει. Δεν πάει τελείωσε. Τι σ' αρέσει αυτό. Μάλιστα. Αυτό μ' αρέσει εμένα. Εσύ μου λες δεν σε πάει αυτή η μπλούζα. Ναι. Και εγώ σου λέω μ' αρέσει. Όχι σαν μάνε. Μάλιστα. Αφού μ' αρέσει εμένα τι με ενδιαφέρει. Άρα εγώ τώρα αδύνατος Άι Βασίλης εναντίον Χοντρού. Εγώ με τον Χοντρό πρέπει να πάμε που έχει λεφτά. Εσύ προσωπικά δεν ξέρω τι θες να πας. Εγώ πάω με τον αδύνατο. Ναι. Αλλά και ο αδύνατος κάτι έχει. Ο χοντρός είναι τα λεφτά. Ο Χοντρός έχει πολλά ρε πουλάκι. Ο χοντρός έχει. Ο Χοντρός έχει πάρα πολλά. Ο μικρός έχει κάτι γριούλες, κάτι αυτά που πας. Τρίχες, πλάτας, γάμα εθνική είναι ο αδύνατος. Τα λέμε. Γάμα εθνική σκούτα Ριβέρια εκεί. Πάει τελείωσε. Δεξί μπακ. Μούχαλης. Τον πάμε αλφα εθνική. Κατάλαβες, σκούταρης τώρα. Τι, γάμα εθνική είναι ο αδύνατος. Δεν μιλάμε για Ολυμπιακό, Πάοχο, Άι Βασίλης, τι. Λέγε ρε φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Χρόνια πολλά. Ναι, για ποιον χρόνια πολλά, για ποιον Άι Βασίλη. Χρόνια, μάλλον χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να με κοστεί. Ναι. Από Αθήνα παίρνω, ο Ντένις είμαι. Γεια σου Ντένι. Παοκάρα. Ναι, βέβαια. Άκου τι θα σου πω ναι. για τον Άγιο Βασίλη που λες τώρα. Ο Άγιος Βασίλης είναι μια μινιατούρα παιδιά. Μας την περάσαν από εμάς με 50 χρονών. Από μικρή ήμασταν μια ζωή, ένα χοντρό πράγμα. Βλέπαμε ένα έλκυδρο. Και ότι κάθε πρωτοχρονιά θα μας φέρει το δώρο και ότι θα είμαστε τρίχες. Πάντα... τρίχες. Σε βιάζουν το μυαλό από 3 χρονών. Ακριβώς. Ναι. Από μικρός σε βάζουν στο παραμύθι. Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι κάτι. Εγώ το αυτό που ζω σήμερα στην καθημερινότητα μου τη σημερινή είναι ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ένας μυστικός. Άνθρωπος, ο οποίος όπως είμαστε και εμείς γύρω-γύρω, όπως είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, υπάρχει τόση μεγάλη δυσκολία, τόση αστοχία. Δουλεύω στη λαϊκή και δεν σταυρώνουμε πελάτη και δεν βγαίνει άνθρωπος έξω. Έλα, ρε, τώρα. Παγωνιά και από αυτά. Σοβαρά, ναι, όπως το λέω, όπως ναι. το λέω. Και είναι νηστικός ο Άγιος Βασίλης. Όλα τα χρόνια, κάνω 25 χρόνια αυτή τη δουλειά. Όλα, ο Άγιος Βασίλης είναι νηστικός. Λίγο τα Χριστούγεννα, λίγο χορτάτη, ξέρεις. Χορταίνουν λίγο και μετά πάει πει να βουεί. Και ο πιο μάγκας Άγιος Βασίλης είναι αυτός που τα χάσει στον τζόγο το βράδυ. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι πτώματα. Το λέω όπως το λέω. Περιτά, όπως να σου το πω έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια που ζω, έφτασα στα 51, πάω στα 51 τώρα που ζω. Απλώς είναι κάτι, ξέρεις. Όμορφο λίγο για τα παιδιά, ξέρεις που η παιδική φαντασία. Όσο για αυτό που είπες πριν για το γέλιο και το μάτι, είναι πραγματικά αυτό που λες είναι τρομερό. Γιατί άμα το βάλεις όπως το σκέφτηκες εσύ προηγούμενος που σ' άκουγα, την πονηράδα του γέλιου. Την πονηράδα του γέλιου και το μάτι. Τρέλανε, το πλαϊνό μάτι να πούμε το που σε κοιτάει. Εκείνο το γλιώδη το βλέμμα, ναι. το οποίο με τρέλανε. Ναι, αυτό που σου λέει γδίζουν κυρά μου να πω μέσα. Αυτό με τρέλανε, ξέρεις. Ποτέ πάντα το συνδύαζε, ξέρεις, σαν μια κούκλα. Κάτι το, πώς να σου το εξηγήσω. Κάτι του, και καλά του Χριστουγεννιάτικο, αλλά ο ίδιος Βασίλης τελικά είναι αδύνατος, φτωχός και πάλι πώς το λένε. Και ο κανονικός είναι αυτός. Ο άλλος είναι απλώς Φιλανδός, όπως είναι νηστικά, να σου πω κάτι. Απατεώνας και όπως είναι οι Φιλανδές, οι νηστικές που έρχονταν εδώ στην Ελλάδα και τις ξεπετάγανε. Μη, κουμπάρε μου, μία γόρη μου, μη. Τέλος. Δεν προλάβουμε να πάρουμε άλλους. Δεν ξέρω. Άλλες δύο ώρες τις έκανα εγώ σήμερα τώρα.
άνετα. Και θέματα και Τσίπρας, Μούγκας για τον Τσίπρα, ε. Ούτε στις ειδήσεις δεν το λέτε, ε. Ότι θα έρθει ο Τσίπρας εδώ να εγκαινιάσει το αυτό, έτσι, μούχτι, ε. Με στη σούρα σας και στη μελομακαρονάδα σας, να πούμε, και στη γκουραμπιάδα σας, θεί ο Τσίπρας στην πόλη του, ε. Κάνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ε. 21 στρέμματα, ε. Κάνει και την αυτή, και ούτε το λέτε στις ειδήσεις, ε. Άντε βρε, Σάντα Κλάους, να πούμε, τα λέμε το μεσημέρι, Σάντα Κλάους.